Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε όλα About Harrison Air, στο Λίπερο 107,4. Ξεκινάμε, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 7. Με την κυτρινόμαυρη και όχι μόνο επικαιρότητα. Με τους χορηγούς της πρώτης ώρας να μας συνοδεύουν στο ξεκίνημα. Ο κύριος Σαββόπουλος είναι δίπλα μου, είναι έτοιμος να αναλύσει τα πάντα όλα σχετικά με τον ποδοσφαιρικό, μπασκετικό, βολεϊκό, ερασιτεχνικό και όχι μόνο. Άρη. Ειδικά το μπάσκετ θα κάνω φοβερή ανάλυση. Κυριακός αναλυτής. Μπορείς να πεις για να κάνεις μια ανάλυση για τα όσα μέχρι τώρα δρομολογεί ο κύριος Γουλιέλμος. Πολύ μια καλός. Διοικητικό, οικονομικό, τεχνικό, λογιστική. Κρατάω ακόμη χαμηλό καλάθι. Για τον κύριο Γουλιέλμο. Περιμένω να δω και άλλα πράγματα και κυρίως να. Χαμηλό καλάθι, όχι το ψηλό. Μικρό καλάθι. Είναι χαμηλά την μπάλα, να το πω έτσι λίγο. Το πανάπολα, εντάξει. Όλοι, γιατί υπάρχει κάποιος που το έχει ανεβάσει τον πύχη. Αρχίσανε. Εντάξει, ο άνθρωπος φυσικά εννοείται ότι έχει βάλει κάποια χρήματα και ήταν καλοδεχούμενα και αναγκαία το διάστημα αυτό που έχει την ομάδα, που έχει τα ενία της ομάδας, αλλά πρέπει να γίνουν διάφορα πράγματα, κυρίως να διευκρινιστεί ποιοι είναι από πίσω και χρηματοδοτούν, γιατί δεν το ξέρουμε. Εντάξει, είναι κάτι αδιαφανές αυτή τη στιγμή και όταν γίνουν όλα αυτά, τότε ίσως μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα. Θα δούμε. Θα δώσουμε φυσικά ρεπορτάζ και αν έχει μέχρι το τέλος της εκπομπής από Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κάτι. Στο ποδόσφαιρο η ομάδα συνέχισε και σήμερα την προετοιμασία της, έχει ένα μάτς την Κυριακή κόντρα στον Απόλλωνα Πόντου. Και είναι ένα ιδιαίτερα έτσι, απαιτητικό παιχνίδι με αρκετές ιδιαιτερότητες η συγκεκριμένη αναμέτρηση και με κάποια προβληματάκια που προέκυψαν τις τελευταίες δύο μέρες στο ποδοσφαιρικό τμήμα με κάποιους απόντες και αναγκάζουν τον προπονητή να διαφοροποιήσει, αν θέλετε, να καταλήξει λίγο πολύ στα πλάνα του για το πώς θα αντιμετωπίσει το παιχνίδι της Κυριακής. Ο Άρης θέλει το μάτς, δεν του αρκεί η διαφαινόμενη άνοδος, θέλει την πρώτη θέση και θέλει ειδικότερα και να διαφυλάξει το κύρος του, να τελειώσει όπως ξεκίνησε τη σεζόν με απόλυτη σοβαρότητα, μην χαλάσει την καλή του εικόνα δηλαδή τώρα στα τελευταία παιχνίδια, να μην χαλαρώσει. Θέλουν αυτό το πράγμα στην ομάδα και θέλουν να το κάνουν σε αυτά τα παιχνίδια που απομένουν και ένα από αυτά είναι και το μάτς της Κυριακής, γιατί μπορεί με συνδυασμό αποτελεσμάτων, αν δηλαδή ο Άρης κερδίσει την Κυριακή και δεν κερδίσει Παναχαϊκή, να έχει τελειώσει το πανηγύρι και από την Κυριακή. Αυτή. Πώς γίνεται αυτό? Πώς θα γίνει, πώς θα πάει στους 15? 5 μάτς, 15, ναι, τελειώνει. Όντως, έχεις δίκιο. Όχι, αν χάσει Παναχαϊκή. Αν χάσει Παναχαϊκή, είπα, ναι. Αν χάσει Παναχαϊκή στη Φιλιππούπολη από τον Απόλλωνα Λάρισας, που δεν είναι μια μελητή ποσότητα, είναι μια ομάδα η οποία είναι καλή στην έδρα της επίσης. Παίζει και στο μικρό αυτό γήπεδο εκεί το. Της Φιλιππούπολης και όχι στο Αλκαζάρ. Στο άλλο κερδίζει όμως. Δεν θέλει και πολύ να γίνει η στραβή. Ναι. Δεν λέμε ότι θα γίνει. Απλά είναι μια πιθανότητα. Εντάξει. Και μην ξεχνάτε ότι ο Απόλλων Λάρισας είναι 7ος με 43 βαθμούς. Ζει και ο Απόλλων Πόντου και ο Καραϊσκάκης. Δεν είναι δηλαδή μια ομάδα που μπορείς να την κερδίσεις εύκολα. Μα και εντός, να πεις ότι. Εντός έδρασε και έχει χάσει μόνο από τον Άρη, ναι, και τη Βέρεια. Στην αρχή του πρωταθλήματος. Οπότε μπορεί από την Κυριακή να τελειώσει η σεμινή τελετή. Όχι, όχι, την Τετάρτη θα τελειώσει. Μπορεί να τελειώσει όποτε θέλει, τώρα να τελειώσει. Ναι. Και να μπούμε σε μια άλλη διαδικασία. Μια έτσι περιπέτεια με την υγεία του είχε αυτές τις μέρες ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος, ο οποίος έπαθε μια έτσι αρκετά σοβαρή λίμωξη στο έντερο. Το μάτιξες. Και αναγκάστηκε να πάει στην κλινική χθες να του χορηγηθεί η αντιβίωση. Ήταν πάρα πολύ άσχημα, δηλαδή αισθανόταν φοβερούς πόνους, έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα. Και μάλιστα επειδή θορυβήθηκε, και είναι απόλυτα φυσιολογικό, μετέβει εσπευσμένα χθες το βράδυ στην Αθήνα, προκειμένου να επισκεφθεί και ένα δικό του γιατρό σήμερα, να υποβληθεί και σε νέες εξετάσεις, αιματολογικές κτλ. Και ό,τι χρειαστεί, να του χορηγηθεί νέα αντιβίωση ισχυρή, προκειμένου να ηρεμήσει από τους πόνους. Είναι εξαιρετικά αμφίβολη η παρουσία του στην αποστολή. Καλά, το να παίξει δεν το συζητάμε. Ο Καντιμήρης ήταν τερματοφύλακας στην Κυριακή. Απλά είναι εξαιρετικά αμφίβολο το αν θα είναι και στην αποστολή της αναμέτρησης για το παιχνίδι της Κυριακής. Αν δεν τα καταφέρει,
θα τον περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή φυσικά ο Σπανός. Αν δεν τα καταφέρει, θα είναι ο Ματζάρης ο αναπληρωματικός θεματοφύλακας στο παιχνίδι της Κυριακής. Ο Μπούρμπος ταλαιπωρείται τις τελευταίες μέρες πάρα πολύ από μια γαστριντερίτιδα, μια το ρίχνει, μια το. Ναι, ήταν πάρα πολύ άσχημη εβδομάδα για αυτόν. Θυμίζω ότι έμεινε και εκτός αποστολής τελευταία στιγμή γιατί τον έπιασε αυτή η ίωση το περασμένο Σάββατο. Πήγε να γίνει Δευτέρα-Τρίτη λίγο να συνέλθει. Από χθες ξανά πέσε κάτω, πάρ' τον κάτω και έχει εξασθενήσει πάρα πολύ και ο οργανισμός του και είναι και αυτός φυσικά εξαιρετικά αμφίβολος και αυτός που πολύ θέλω να μην είναι στην αποστολή. Θα εξαρτηθεί αν θα καταφέρει αύριο να πάει να κάνει προπόνηση και πώς θα είναι δηλαδή μετά από τόσες μέρες που έχει ταλαιπωρηθεί από αυτή την γαστριντερίτιδα. Αυτά είναι τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει. Γύρισε. Ο Παυλίδης είναι καλά, ναι. Ο Μιλούνοβιτς έχει ένα, ένα θέμα. Εντάξει, επιστρέφει ο Δελιζήσης. Θα είναι μαζί με τον Σόουζα στο κέντρο της άμυνας. Θα παίξει ο Τζανακάκης δεξιά και ο Βαλεριάνος αριστερά. Ο Μουμίν με τον Ιντζόγλου φυσικά δεν αλλάζει αυτό το δίδυμο. Όπως δεν αλλάζει στα τελευταία παιχνίδια και η επιλογή του προπονητή να παίζει με τον Πλατέλα στο 10. Και πιθανολογώ ότι όπως συνηθίζει να κάνει σε αρκετά εκτός έδρας παιχνίδια ο προπονητής, κυρίως γιατί θέλει έναν πλάγιο επιθετικό που να είναι ταχυδυναμικός και να περσάρει. Πιστεύω ότι θα παίξει αντί του Πασάου Κάσος, που είναι πιο πιεστικός στον αντίπαλο αμυντικό, και θα παίξει ο Ντούνης από την άλλη πλευρά με τον Διαμαντόπουλο στην κορυφή της επίθεσης. Αυτή πιθανολογώ θα είναι η ενδεκάδα που θα δούμε την Κυριακή. Μάλιστα. Καλαμαριά θα μας δώσει ενδεκάδα. Όχι. Γιατί ρε φίλε, όχι. Δεν την ξέρω. Γιατί δεν τη μάθεις. Πάρε να σου δώσω το τηλέφωνο. Καλατζίδη. Πάρεις. Θα δώσω τηλέφωνο Καλατζίδη να πάρεις. Σε επειδή είναι δεκάδα. Ο Καλατζίδη θυμάται, έδινε, δεν έλεγε. Ποιο δεν παίζει, ο Σαμαράς δεν παίζει. Ναι, δεν έλεγε δεκάδα, θυμάμαι ο Καλατζίδη. Δεν του πάρει. Όταν ήταν στον Άρη, δεν έλεγε. Θα τη δείτε την Κυριακή, έλεγε. Εντάξει, ο Λόπεθ θα παίξει θεματοφύλακα. Ποιο? Ο Λόπεθ, αυτό ο Ισπανός. Ναι. Πιστεύω θα παίξει δεξιά ο Γεωργιάδης, αριστερά ο Αμαραντίδης. Ο Λόπεθ, να προσέξουμε λίγο με τον Σόουζα. Ο Αμαραντίδης αριστερά, ο Γεωργιάδης δεξιά. Ναι. Ο Καλή. Α, με Κάσο έχω Γεωργιάδη. Όχι, με Κάσο έχω Γεωργιάδη. Ναι. Με Κάσο. Εντάξει. Είναι γιατί είναι ταχύς και ο Κάσος. Όχι, είναι γιατί ταχύς και ανεβαίνει πολύ και ο Γεωργιάδης. Δεν θα παίξει εξήλιο ο Κάσος. Άμα είναι λίγο τσαμπουκάς ο Γεωργιάδης. Εκεί δεν θέλω Πλατέλα ή Μπαργκάνα στο πέμπτο λεπτό να έχουμε για μια αποβολή. Δεν χρειάζεται. Ναι. Γεωργιάδης, Αμαραντίδης, στόπερ ο Βεργόνης αντί του Σαμαρά. Αυτό παίζει. Ο Καλή θα παίξει σίγουρα. Να του παίξει ο Καπίας. Α, και ο Καπίας είναι, υπάρχει ένα πιθανότητα. Ή ο Βεργόνης παίζει χαφ. Αμυντικό χαφ. Και ποιο άλλο παίζει εκεί. Ο Τουάρη, πώ το λένε. Από κάπου. Α, ο Καλογέρης. Ο Καλογέρης, ναι, ο Καλογέρης. Ο Μπρίτο, ο Σιμελίδης από τη μία πλευρά και άλλος ο Ηλιάδης από την άλλη, αυτός πήρα το Γενάρη. Και στην κορυφή ο Χασομέρης νομίζω παίζει. Ο Χασογκόλης. Τώρα τον μίλησα. Χασομέρης. Ναι. Εμένα μ' αρέσει ο Σιμελίδης. Πολύ καλός παίκτης. Το έχω πει από τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Ναι. Ότι είναι ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει βάλει ορισμένα πολύ ωραία γκολ. Γκολ που παρόλο που δεν είναι το κλασικό σεντερφόρ, τα λέει σε σεντερφόρ. Δεν είναι σεντερφόρ. Ναι, δεν είναι σεντερφόρ, αυτό λέω. Αλλά τα λέει σεντερφορίσια. Έχει μια καλή παρουσία από τους καλούς παίκτες του Απόλλων. Απόλλων, ο οποίος έδιωξε πολύ πράγμα το Γενάρη. Έχω την αίσθηση ότι αντιλήφθηκε ότι δεν μπορεί να πετύχει την άνοδο και έτσι ελάφρυνε λίγο το ρόστερ του. Τώρα από εκεί και πέρα, νομίζω ότι και κάποιες δηλώσεις γίνονται έτσι για λόγους εντυπώσεων από τους ανθρώπους του Απόλλωνα σε σχέση με τον Όφη, τον Αιγινιακό και διάφορα άλλα πράγματα, τα οποία βλέπετε και αυτό με τον Όφη που ακούστηκε για τα εισιτήρια κτλ. Ναι, μεν γράφτηκε, υπόθηκε, το αναπαρήγαγαν πολύ, αλλά επί της ουσίας δεν υπήρξε εξέλιξη πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν ξέρω αν ξαφνικά προκύψει κάτι κάποια στιγμή, αλλά με τον Όφη δηλαδή, αλλά το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να προκύψει κάτι επί της ουσίας. Η ΠΑΕ Απόλλων Πόντου ανακοίνωσε πάντως ότι θα διαθέσει 2.000
εισιτήρια για τους φίλους του Άρη, που θα μπορούν να παρακολουθήσουν από τη θύρα 5 και τη θύρα 6 το παιχνίδι. Είναι 10 ευρώ η τιμή του εισιτηρίου. Ενώ αντίστοιχα οι φίλαθλοι του Απόλλωνα Πόντου θα παρακολουθήσουν το παιχνίδι από τις θύρες 4 και 3 και από τη θύρα 2 με 5 ευρώ. Στις θύρες 4 και 3 είναι 10. Και θα υπάρχουν και ανοιχτά εκδοτήρια την ημέρα του αγώνα και το ειδικό εκδοτήριο φυσικά για, στην Οδό Χιλής για τους φίλους του Άρη. Γιατί 5 του Απόλλωνα και 10 εμείς, τι είμαστε? Όχι, στις θύρες 4 και 3 για το Απόλλωνα έχει 10 από ό,τι βλέπω. Ναι. 4 και 3 έχει 10. Μόνο στη θύρα 2 έχει και θύρα 1 5 ευρώ. Η θύρα 1 και η θύρα 2 είναι η αντίστοιχη των θυρών που θα είναι οι Αριανοί. Απλά το ένα είναι τέρμα αριστερά στον πάγκο του Άρη και του Άρη θα είναι δεξιά στον πάγκο του Απόλλωνα. Για να κάνεις πράξεις, Χρυσανθέ, γιατί να το δηλαδή, για το βάλει 10 δηλαδή. Για να κάνεις πράξεις. Καλά. Γιατί δεν τα διαθέσει γι' αυτό. Εμείς πόσο τους δώσαμε τους φίλους του Απόλλωνα? Να το ρωτήσουμε, δεν ξέρω, δεν είμαι ευκαιρία. Μπορεί να ήταν 10 και εκεί. Ναι. Το δεκάρικο δεν είναι, τώρα μην είμαστε εκεί περίπου, ναι, δεν είναι ακριβό. Αλλά έχει λογική του ότι σου λέει θα τα πουλήσω και θα κάνω και πράξεις. Δηλαδή τι για παιχνίδια περιμένεις. Τι περιμένει. Αυτά είναι τα παιχνίδια που περιμένεις. Εγώ λέω στους φίλους του Άρη που θα έχουν διάθεση να πάνε το απόγευμα της Κυριακής στο γήπεδο του Απόλλωνα να πάνε με ηρεμία, να δουν το παιχνίδι με ηρεμία. Τέξτε, να μην απαντήσουν, να μην δημιουργήσουν. Τα πράγματα έχουν κρυθεί. Χαλαρά η ομάδα αυτή τη στιγμή. Χαλαρά η ομάδα αυτή τη στιγμή έχει εξασφαλίσει το στόχο. Αν θέλουμε να βάλουμε τα μάτια μας και να τα βγάλουμε. Ναι, η ομάδα εξασφαλίσει το στόχο της. Απλά να τερματίσει με αξιοπρέπεια και όπως πρέπει για το κύρος του και το όνομα της ομάδας. Και επειδή θέλει και την πρώτη θέση παίρνοντας και το διπλό την Κυριακή. Αλλά μέχρι εκεί. Τίποτα λιγότερο, ναι, τίποτα περισσότερο. Ο Καλατζίδης θα φωνάξει, ναι, θα διαμαρτυρηθεί. Θα κάνει. Αυτό το κάνει σε κάθε μάτζ. Απόλυτα λογικό. Απόλυτα λογικό το κάνει σε όλα και ένα λόγο παραπάνω έχει να το κάνει την Κυριακή, διότι έχει τα προσωπικά του, έβαλε έτσι κάποια χρήματα ο αδερφός του, χάθηκαν εν μία ανοιχτή. Είναι. Πέρα από αυτό, είδες, ναι, και τι έγινε στην αρχή της σεζόν. Ακριβώς. Από εκεί και έγινε πέρα και με καταθέσεις. Από εκεί και πέρα δεν θα ασχολείσαι. Εσύ το στόχο τον πέτυχες, είσαι εκεί που πρέπει να είσαι μετά από 4 χρόνια. Τώρα τι χρειάζεται να μπούμε σε άλλες διαδικασίες. Να διαφορήσεις 100%, να μην κάνεις το παραμικρό. Να το παιχνίδι της να κάνει η ομάδα. Το παιχνίδι της να κάνει η ομάδα. Έτσι όπως πρέπει να το κάνει. Σε μια εκτός έδρας δυνατή αναμέτρηση. Να εμφανιστεί έτσι όπως πρέπει να είναι. Και τίποτα. Και να τελειώσει το παιχνίδι. Και μετά έχεις και ένα μεσοβδόματο την Τετάρτη. Που δεν ξέρουμε αν θα είναι και το τελευταίο εντός έδρας της. Πώς πάει το πράγμα. Κοιτάξτε, κίνητρο, πάθος ή οτιδήποτε άλλο. Μόνο εμείς μπορούμε να δώσουμε στον Απόλλωνα. Στο μάτς αυτό της Κυριακής. Απόλλωνα είναι πέμπτο, έκτος, τι είναι πέμπτος. Πού είναι, σε τι θέση είναι, κάπου εκεί πριν, γύρω στην πέμπτη θέση, που κάνει μια πολύ καλή παρουσία στο δεύτερο γύρο. Ναι. Στον πρώτο γύρο τα είχε θαλασσώσει, αλλά σίγουρα έχει ένα κίνητρο και προσωπικό. Και προσωπικό ο Καλαϊτζίδης να κερδίσει. Βέβαια είναι μαζί με Απόλλωνα Λάρισσας. Το Καραϊσκάκης είναι που δεν έχει πάρει ακόμη τους. Όχι, ο Κεσαμικός είναι εκείνος. Είναι με Καραϊσκάκη και Απόλλωνα Λάρισσας στην ίδια θέση. Μοιράζονται την ίδια θέση. Απλά λόγω τη. Των αποτελεσμάτων. Έκτος είναι στην ουσία. Πέμπτο έκτος τέλος πάντων. Εκεί. Γιατί παίζει και με τη Δόξα μετά και τον Όφη. Νομίζω ότι έχει το κίνητρο να κερδίσει τον Άρη. Οκ. Okay. Μέχρι εκεί όμως. Δεν χρειάζεται ούτε να γίνει το παραμικρό, ούτε να δώσουμε κανένα δικαίωμα, ούτε η ομάδα να τιμωρηθεί με πρόστιμο, ούτε καν φυσικά να κάνει κανένας καμιά μεγάλη χαζομάρα και να έχουμε άλλα. Γιατί με το παραμικρό θα πέσουν κάτω ανέστητοι όλοι κτλ. Δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε καθόλου με τον Δημήτρη Καλατζίδη. Έγινε αυτό το οποίο έγινε στο παρελθόν, δεν είναι πλέον μέλος της οικογένειας. Εντάξει, περάσα τώρα και 3 χρόνια, δεν είναι κάτι το οποίο. Είδαμε τι έγινε και στον πρώτο γύρο. Αυτός είναι ο χαρακτήρας του. Δεν είναι μόνο με τον Άρη έτσι εκδηλωτικός. Δηλαδή μπορεί να βρίζουν στην κερκίδα και να γυρίσει να απαντήσει. Δεν πρέπει εμείς εκεί, ούτε μαγκιά θα είναι, ούτε οτιδήποτε. Να γίνει το οτιδήποτε, εις βάρος του Άρη θα είναι. Και να προσέχουμε λίγο και τους διπλανούς μας όσοι θα είμαστε στην Καλαμαριά. Έτσι. Γιατί πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να το παίξει σε εισαγωγικά μάγκες και να μην είναι καν αριανός. Από προβοκάτσιες, δόξα τω Θεώ στον Άρη, έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια και έχουμε δει. Δεν χρειάζεται να δώσουμε κανένα απολύτως δικαίωμα σε κανέναν. Ο Απόλλωνας για μένα είναι ένα καθόλου σεβαστό σωματείο το οποίο κάνει την προσπάθειά του. Εντάξει, εκπροσωπεί και τον ποντιακό ελληνισμό. Έτσι, και μακάρι την επόμενη σεζόν να ανέβει κιόλας κατηγορία. Πραγματικά μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής ως ομάδα και θα τον ήθελα και στην πρώτη κατηγορία. Αλλά από εκεί και έπειτα δεν πρέπει ο Άρης σε καμία των περιπτώσεων να πέσει στην οποιαδήποτε παγίδα αναφορικά με το συγκεκριμένο κομμάτι ή μιας έκθρασης ή να μπει σε μια βεντέτα ή οτιδήποτε άλλο. Θα πρέπει
να πάμε. Φυσικά να φωνάξουν οι φίλοι της ομάδας για τον Άρη. Να βοηθήσουν την ομάδα να φτάσει στο διπλό, όπως έγινε και πέρσι. Έτσι. Πρόπερσι. Όπως έγινε πρόπερσι, που κέρδισε ο Άρης 2-0, αν θυμάμαι καλά, στην Καλαμαριά, στα πλαίσια της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Και από εκεί και έπειτα να γυρίσουν και όλοι στο σπίτι τους και όλα καλά. Δεν χρειάζεται να δώσεις το παραμικρό δικαίωμα για τίποτα στο συγκεκριμένο παιχνίδι στην Καλαμαριά. Και επειδή είμαι βέβαιος ότι σε τέτοιες περιπτώσεις πάντα προκύπτουν και ένα-δυο οι οποίοι θα προκαλέσουν από την κερκίδα τίποτα, και δεν μιλάω για απολωνιστές. Είμαι βέβαιος θα είναι οπαδοί άλλων ομάδων, όχι τους απολωνιστές. Νομίζω ότι πάρα πολλά χρόνια τώρα και με τους απολωνιστές οι Αριανοί δεν έχουν κανένα απολύτως ζήτημα και θέμα. Και τους φιλοξένησαν και με άψογο τρόπο στο παιχνίδι του πρώτου γύρου. Τα παιδιά δηλαδή, είτε νομίζω τάγμα λέγεται, ορκισμένο απολωνιστών, αν θυμάμαι καλά, ή όποιον άλλον τέλος πάντων από την πλευρά του Απόλλωνα. Ότι θα βρεθούν όμως δύο-τρεις άλλοι οι οποίοι δεν θα είναι απολωνιστές και θα προσπαθήσουν να προκαλέσουν. Δεν θα πρέπει να πέσουμε σε καμία απολύτως παγίδα. Δεν θα πρέπει να ασχοληθούμε. Θα πρέπει να διαφορήσουμε σε τέτοιου είδους ζητήματα και θέματα. Δεν θα είναι ούτε μαγιά ούτε οτιδήποτε άλλο να δημιουργήσουμε πρόβλημα στην ομάδα. Αυτό έτσι ως ένα σχολιάκι για το πάμε στο, πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο να συνεχίσουμε. Τα σπάει ο φίλος μου ο Λεωνίδας. Ποιος Λεωνίδας? Ο γιος μου. Όχι. Λοιπόν, έχει βάλει μία φωτογραφία ο Ρονάλντο. Γιαρό. Ο γνωστός. Ο πιο γνωστός από τον Γιάρο. Ο Κριστιανό. Ο οποίος έχει βάλει μια φωτογραφία, λέει εκεί πέρα κάτι σαν Γκάμπριο, τι είναι αυτό, τι είναι μπάλα, τι δεν ξέρω. Τέλος πάντων, έχει βάλει μια φωτογραφία και έχει μπει ο Λεωνίδας Σταριανάκη και γνωστός φίλος και της Ντόρτμουντ και γράφει: «Έλα Χαριλάου να σε καταπιώ, δεν λυζίσεις, ρε μυρωδιά». Είναι ωραίο, είναι ωραία αυτά. Είναι ωραία. Λέω ο Ρονάλντο, δεν λυζίσεις χου. Τέλος πάντων, για την ώρα δεν λυζίσεις, σας καταπιεί τον Σιμελίδη. Σιμελίδη. Αυτός. Ο Σιμελίδης πάντως είναι κλασικό ποντιακό επίθετο, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι μόνο το είδης, είναι και το Σιμελίδης. Τέλος πάντων. Είπαμε για το παιχνίδι με τον Απόλλωνα και νομίζω ότι μπορεί να είναι και ένα ωραίο παιχνίδι αυτό. Αγωνιστικά δηλαδή. Είναι δύο ομάδες που μπορούν να παίξουν. Τσέκαρε λίγο γιατί δεν παίζει το ίντερνετ. Δες λίγο, παίζει. Καλά. Μου έστειλε ένας μήνυμα. Μπορεί να μην έχει, φίλε, αυτός ο ένας. Μπες εσύ να δεις. Όχι μου έστειλε. Ούτε εσύ. Ωραία. Ούτε εγώ ακούω, λέει ο Γιάννης, ο Παραπονιάρης, ο πασχετικός μας συντάκτης. Εδώ και ένα λεπτό. Εντάξει, παιδιά. Εντάξει, ένα λεπτό. Το ένα λεπτό. Θα το τσεκάρουμε. Πάντω για καλό και για κακό. Χρήστο, για τσεκάρε εσύ. Και πες τον κύριο Πύρο. Να το φτιάξουμε άμεσα. Λοιπόν. Εντάξει, είπαμε τα αγωνιστικά, σας είπαμε τα προβλήματα ξαφνικά που προέκυψαν. Ποιοι είναι δηλαδή εξαιρετικά αμφίβολοι για τις περιπτώσεις του Αναγνωστόπουλου και του Μπούρμπου. Σας είπαμε την πιθανή ενδεκάδα της ομάδας, τις ιδιαιτερότητες συγκεκριμένης αναμέτρησης, τα εισιτήρια. Εντάξει, τώρα μας ρωτάτε αρκετοί, βλέπουμε, διαβάζουμε κι εμείς. Πάρα πολλά ονόματα καθημερινά. Να ξέρετε, αυτό θα γίνεται από εδώ και πέρα. Δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Και ως ένα βαθμό, εμένα δεν με χαλάει κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, με χαλάει το να αρχίσουμε να ραγιάζουμε καμιά 15, 20, 30 ονόματα και όταν πάρουμε κανένα δύο από αυτούς, ως Άρης, να δικαιωθούμε. Αλλά εντάξει, είναι μια κουβέντα που μας αρέσει, γιατί πάει σε ένα άλλο επίπεδο πλέον. Την δισογραφία και το ρεπορτάζ μας, το να ασχολούμαστε με παίκτες, ποιοι θα έρθουν, ποιοι δεν θα έρθουν, ποια χαρακτηριστικά έχουν, τα συμβόλαιά τους, το ένα το άλλο. Αυτά είναι ωραία να συζητάμε για αυτά και να λέτε και εσείς την άποψή σας. Όχι, αυτός δεν μου αρέσει, ο άλλος μου ξυνίζει, ο άλλος μου βρωμάει. Ναι, αλλά να έχουν βάση. Γιατί 9 στα 10 από τα οποία γράφονται δεν έχουν βάση. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό που θα επαναλάβω για πολλωστή φορά είναι να έχουμε μία εικόνα, λίγαν συντόμως, στο. Ποιος θα αναλάβει να υλοποιήσει τον μεταγραφικό σχεδιασμό της επόμενης σεζόν, ποιος θα πάρει και την ευθύνη δηλαδή, να ξέρουμε πάνω κάτω με ποιο budget θα βγει στην αγορά ο Άρης για να ενισχύσει το roster του για την επόμενη σεζόν που επιστρέφει στη Football League, τι θα γίνει με το υπάρχον roster και φυσικά να ξεκαθαρίσει λίγαν συντόμως τον επόμενο μήνα δηλαδή και τι θα γίνει με την
πιθανή ή μη εμπλοκή των Παπαδόπουλου και Σακίεβιτς στην ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Αυτά είναι τα βασικά θέματα που θα μας απασχολήσουν και το επόμενο διάστημα και θα καθορίσουν και την επόμενη μέρα της ομάδας. Καλός ή κακός, διότι είναι άρρο να πάει μόνος του ο Καρυπίδης και να πει ότι εγώ θα πάω μόνος μου, θα τρέξω την ιστορία που λέγεται Άρης στη Σούπερ Λίγκα μόνος μου, χωρίς συνεργασίες και Παπαδόπουλους και Σακίεβιτς και οποιονδήποτε άλλον βάλετε στην εξίσωση, και άλλο να λέμε ότι έχουμε πλέον κάτι διαφορετικό τον επόμενο μήνα. Και αυτή τη στιγμή έχουμε ένα τεχνικό διευθυντή που ακούει το όνομα Παύλος Μυροφορίδης, που 99,99% για να μην πω 100% δεν θα είναι την επόμενη σεζόν στην ομάδα, και θα πρέπει να ξέρουμε εάν τελικά θα πάει ο Άρης σε αντικαταστάτη του ή αν θα αποφασίσει ο Καρυπίδης με τον προπονητή που θα είναι στην ομάδα να κάνει το μεταγραφικό σχεδιασμό, γιατί γίνεται και αυτό, δηλαδή να μην υπάρξει τεχνικός διευθυντής και να πάει με τον προπονητή στο να το οργανώσει το πράγμα. Και είναι πολύ κομβικά αυτά τα θέματα και πολύ σημαντικά για ποιο λόγο. Διότι φαίνεται ότι θα πάμε σε αρκετές αλλαγές. Φαίνεται ότι θα αλλάξουν, και εδώ που τα λέμε πρέπει να αλλάξουν, πολλά πράγματα. Άρα θα χρειαστεί να γίνουν αρκετές κινήσεις όσον αφορά το έμψυχο δυναμικό. Θα περάσει την πόρτα του Κλεάδης Βικελίδης Κόσμος και Κουσμάκης, και μπαίνοντας αλλά και βγαίνοντας από την πόρτα. Άρα είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ποιος θα ηγηθεί αυτής της προσπάθειας να φτιαχτεί το καινούριο ρόστερ, για να έχουμε και μια εικόνα πάνω κάτω του τι Άρη θα δούμε και τι Άρη να περιμένουμε την επόμενη σεζόν. Κρούσεις, βολιδοσκοπήσεις ποδοσφαιριστών κυρίως από την ελληνική αγορά γίνονται πάρα πολλές τις τελευταίες μέρες. Αλλά ποια είναι η κεντρική ιδέα, είναι το δικό μου το ερώτημα. Ποιος αποφασίζει για όλα αυτά? Υπάρχει ήδη ένας τεχνικός διευθυντής ή ένας προπονητής ο οποίος συμβουλεύει τον Καρυπίδη? Μπορεί. Έχει ήδη δηλαδή αποφασίσει και έχει καταλήξει ο Καρυπίδης ένα προπονητή, και αυτός ο προπονητής έχει προμηθευτεί καμιά δεκαριά DVD της ομάδας, έχει παρακολουθήσει τον Άρη, έχει κάνει ήδη δηλαδή τις εισηγήσεις του για τους παίκτες του νυν ρόστερ και πλέον κοιτάει και για τις ελλείψεις και για το πώς θα καλυφθούν τα κενά? Μπορεί. Είναι ρητορικά ερωτήματα που νομίζω λίγο πολύ τα έχουν όλοι οι φίλοι του Άρη, έχοντας πλέον η ομάδα εξασφαλίσει την επιστροφή της στην Σούπερ Λίγκα. Ο κόσμος διψάει, έχει δίψα, το αντιλαμβανόμαστε κάθε δευτερόλεπτο, να δει κάτι διαφορετικό, να δει καλό ποδόσφαιρο, να δει έναν Άρη έτσι όπως τον έχει συνηθίσει, να δει έναν Άρη ανταγωνιστικό και να επιστρέφει στη Σούπερ Λίγκα σωστά και αμέσως να διεκδικεί πράγματα στη Σούπερ Λίγκα. Και όχι να είναι ο φτωχός συγγενής. Αυτά τα πράγματα θα χρειαστούν οργάνωση, στελέχωση, σχέδιο, πλάνο, όραμα, μεθοδικότητα και φυσικά γιούρος. Χωρίς λεφτά δεν γίνεται τίποτα τη σήμερα ημέρα. Κάπου έναν δόλαρς. Οι δόλαρς, ναι. Η γεν, ξέρω εγώ. Εντάξει. Η λίρα. Τουρκίας. Αγγλίας, ναι, θέλω. Εντάξει. Προφανώς ο ιδιοκτήτης ανεξάρτητης. Ένα άλλο ερώτημα επίσης που μπορεί να τεθεί είναι: ο Καρυπίδης, έχοντας προγραμματίσει ένα ταξίδι τον επόμενο μήνα στην Αμερική, θα κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του μέχρι τότε? Θα περιμένει? Δεν θα κάνει κάποιες επαφές, κυρίως όσον αφορά το αγωνιστικό? Θα κλείσει απλά κάποιο τηλεοπτικό ενδεχομένως ή κάποια άλλη τέτοια μορφή συμφωνίες, και για το αγωνιστικό θα περιμένει μέχρι τέλη Μαΐου? Για να ξεκαθαρίσει πλέον οριστικά αν θα είναι μόνος του ή με συνεργάτες. Επίσης θα πρέπει να ξεκαθαρίσει για μένα, να φανεί ποια είναι η συνεργασία που έχει με τον Γκαϊτάν του Μαράτα, πώς λέγεται αυτός. Ναι, είναι μία από τους πιθανούς συνεργάτες ο Μαράτα. Ποια Μαράτα μορφή θα έχει αυτή η συνεργασία? Θα είναι μόνο σε επίπεδο φιλικών αγώνων? Από ό,τι ξέρουμε υπάρχει μια κουβέντα πάνω σε αυτό. Θα του φέρει και παίκτες? Τι ακριβώς ισχύει με τη συγκεκριμένη περίπτωση? Όχι απαραίτητα ο ίδιος να του φέρει παίκτες, αλλά αποτελεί έναν από αυτούς που θα προτείνουν παίκτες. Και μαζί με τους παίκτες που θα προτείνει αυτός, θα προτείνει και άλλοι φίλοι του παίκτες. Είναι
πώς το λένε, παιδί μου, είναι μια λυσίδα αυτή. Όταν έχεις μια επαφή με κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους στο μανατζερικό χώρο, είτε για φιλικά όπως λες, είτε για παίκτες από αυτούς που ειδικεύονται είτε σε Λατινική Αμερική είτε σε Ισπανοπορτογαλία, μιλάμε φυσικά για Σεκούντα Division κυρίως, ή κάποιους παίκτες από μεγαλύτερες ομάδες στο στυλ που έφερε ο Άρης τα προηγούμενα χρόνια, είτε Κάλβο είτε τίποτα. Επίσης είπαμε, θα υπάρχει μια ενεργοποίηση που αυτό πρέπει να σχηματοποιηθεί, αυτή η ενεργοποίηση πρώην παικτών. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Ρονάλντο Γκιάρο, αν θα είναι ο Νάτσο Γκαρσία, αν θα είναι ο Αγκάνθο, αν θα είναι ο Ραούλ Μπράβο. Με όλους αυτούς έχουν γίνει μάλλους περισσότερες, μάλλους λιγότερες, μάλλους πιο συγκεκριμένες, μάλλον λιγότερες συγκεκριμένες. Σε μάλλον πολύ μια φιλολογικό επίπεδο είναι. Σε κάποιους φιλολογικό, όπως λες. Εντάξει. Αυτό όμως όλο θα αρχίσει να σχηματοποιείται μετά το τέλος τουλάχιστον της μαθηματικής ανόδου της ομάδας. Μη σου πω μετά την αδειοδότηση. Να σχηματοποιείται ως προς εμάς, όχι ως προς τις κινήσεις του Καρυπίδη. Γιατί ο Καρυπίδης θα πρέπει 27 Μαΐου που θα τελειώσει το πρωτάθλημα και τυπικό, 28 να είναι έτοιμος. Τώρα, αν εμείς θα το μάθουμε 5 Ιουνίου και 10 Ιουνίου και τους δούμε όλους αυτούς 10 Ιουλίου στην προετοιμασία, είναι άλλο ζήτημα. Αυτός πρέπει να είναι έτοιμος. Δεν σημαίνει ότι όποτε το μαθαίνουμε εμείς δρομολογείται και κάτι, ή όποτε το μαθαίνει ο κόσμος ή όποτε γίνεται γνωστό. Ο Καρυπίδης θα πρέπει να είναι έτοιμος, ήδη να είναι έτοιμος, ήδη να έχει το πλάνο του και να αρχίσει αυτό το πλάνο να τρέχει, όπως θα πρέπει να είναι έτοιμος και σε άλλα πράγματα. Ένα κομμάτι είναι τα τηλεοπτικά. Οκ, αυτό είναι σε εξέλιξη. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι ο βασικός χορηγός της φανέλας. Ένα κομμάτι είναι ο εμπορικός διευθυντής. Ένα κομμάτι είναι ο διευθυντής των γραφείων που και σε αυτά κάνει κάποιες κινήσεις. Μπορεί να είναι έτοιμος, δεν ξέρω. Ένα κομμάτι είναι η εταιρεία ένδυσης, παράδειγμα. Ένα κομμάτι είναι η προετοιμασία της ομάδας που πλέον πάμε σε Super League, αλλά πάμε σε πολύ νωρίτερους χρόνους. Οι ομάδες οι περισσότερες στη Super League έχουν ήδη κλείσει κέντρα προετοιμασίας. Καταρχάς το πρωτάθλημα πότε ξεκινάει, τέλη Αυγούστου ξεκινάει. Ακριβώς, πάντα με το Super League. Άρα εσύ θα πρέπει 25 Ιουνίου να είσαι στο γήπεδο για να κάνεις εργομετρικές, αιματολογικές κτλ. Και αρχές Ιουνίου θα πρέπει να πας προετοιμασία. Αυτό λέω. Φιλικά παιχνίδια επίσης μεγάλα. Αυτά όλα βέβαια. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν έχουν γίνει γνωστά, δεν. Δεν πρέπει να κάνεις ένα μεγάλο φιλικό στο Βουκλάνα της Βικελίδης. Δεν θα κάνεις μόνο ένα. Ένα σου λέω τουλάχιστον. Να το δεν να κάνεις. Δεν έχεις πρόθεση να κάνεις μόνο ένα. Γιατί άλλο πρόθεση, άλλο το κάνω. Φίλε, τα λόγια είναι όλα πολύ όμορφα. Ναι, αυτό λέω. Θα υλοποιηθούν όλα αυτά. Ότι καλά όλα τα λέμε εμείς. Ότι όλα αυτά ήδη αυτό το οποίο λέει η πλευρά Καρυπίδη είναι ότι παιδιά ότι αυτά δρομολογούνται. Και δεν χρειάζεται να τα μαθαίνετε. Δεν τα πω τώρα. Τα μεγάλα κλαμπ στην Ευρώπη, Χρήστα, το ξέρεις πολύ καλά από την εμπειρία σου και εσύ, ότι το δικό τους το καλεντάρι το έχουν κλείσει ήδη. Δεν περιμένουν κλαμπ, εσένα. Τα μεγάλα κλαμπ στην Ευρώπη, αν σου στείλουν, θα σου στείλουν τους αναπληρωματικούς. Ναι, το έχουν κλείσει το καλεντάρι τους αυτές οι ομάδες. Κάνουν τις περιοδίες τους, πάνε δεξιά-αριστερά. Ούτε η ΑΕΚ έχει κλείσει, το Ολυμπιακό, το Παναθηναϊκό έχει κλείσει κανένα φιλικό. Θα πάνε εκεί που θα παίξουν προετοιμασία. Κάτσε να δεις, θα δούμε, περίμενε. Ακόμη και σε αυτό θα πρέπει να υπάρχει πλέον διαφορά. Δεν μπορείς να πας στα 3-5 πηγάδια, ρε φίλε, για να πεις με τη Βέρεια και τον. Δεν ξέρω εγώ ποιον έπαιξε. Ο Ατρόμητος πώς πήγε. Ή δεν μπορείς να πας. Είδες που πάει ο Ατρόμητος προετοιμασία. Όχι. Κάτσε να σου πω κάτι. Επειδή έχω πάει προετοιμασία και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Σίγουρα δεν οι θερμοκρασίες. Είναι και τα φιλικά παιχνίδια που θα δώσεις. Αυτό έχεις υποχρέωση πλέον να το αναβαθμίσεις. Αλλά πλέον. Το σου λέω. Δεν μπορείς να κάτσεις εδώ και να παίζεις με τον Πιερικό, με όλο το σεβασμό στον Πιερικό και τον κάθε Πιερικό. Η αναβάθμιση αυτή όμως. Θα μπορέσει να την πετύχεις και μέσω, όπως λες, των χορηγών πλέον. Και πλέον θα έχεις και 5 παίκτες ονόματα που θα μπορείς να κλείσεις. Γιατί μην κοιτάς μόνο πεστήρια. Εγώ είμαι ο Άρης, πολύ ωραία. Και με βλέπει η Χετάφε. Τι είσαι εσύ, ο Άρης? Πού είσαι? 2 χρόνια είμαι στη Γάμα Εθνική και πεστήρια. Ναι, αλλά είχα παίξει το 2010 και απέκλεισα την Ατλέτικο. Ωραία, φέρ την ομάδα το 2010 και παίξε, να παίξουμε. Δεν είναι το ίδιο, παιδιά. Το έχουμε πάρα πολλές φορές. Πρέπει να ένα ρεαλισμό να έχουμε. Ο άλλος σε αντιμετωπίζει με βάση το σήμερα. Αν λοιπόν σήμερα δημιουργήσει μια καλή ομάδα με καλούς παιδιά, μπορεί να έχει προπονητή τον Κούπερ. Το ίδιο είναι. Θα μπορεί ο Κούπερ, φίλε, να πάει στο τηλέφωνο και να πάρει την οποιαδήποτε ισπανική ομάδα. Και τι σημαίνει, δηλαδή, άμα δεν έχει προπονητή τον Κούπερ, δεν μπορεί να κάνει φιλικά. Σου λέω ότι πώς διαμορφώνει τις συνθήκες. Μπορεί να έχει έναν άλλον Ισπανό, καλό προπονητή. Μπορεί να έχει έναν Πορτογάλο, έναν οτιδήποτε. Ο οποίος θα έχει περισσότερες απάντησες. Αν θέλεις να ανεβάσεις επίπεδο την ομάδα, θα πρέπει να κάνεις συγκεκριμένες κινήσεις σε όλα τα επίπεδα. Ναι, ξεκάθαρα. Απλά επειδή θα πρέπει να κάνεις 15 διαφορετικά πράγματα, να μην πω 105, πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν γίνεται τα 15 να κάνουμε ένα κλακ
και 28 Μαΐου να έχουν γίνει 15 πράγματα. Εντάξει, το να πας προετοιμασία χρήσατε και να δώσει 34 σοβαρά φιλικά δεν είναι και τόσο δύσκολο πια τη σήμερα ημέρα, συγγνώμη. Ναι, το κάνεις αυτό. Ναι, δεν είπαμε τίποτα. Είναι... Δεν είπαμε να φέρεις την Μπαρτσελώνα για φιλικό στο Γκλάνας Βικελίδης. Εντάξει, αλλά να πας σε ένα αθλητικό κέντρο και να κάνεις και 34 σοβαρά φιλικά δεν είναι τόσο δύσκολο πια. Αυτά όλα θα καθοριστούν λοιπόν από τον άνθρωπο ο οποίος θα είναι ο επικεφαλής του αγωνιστικού, τον προπονητή, όλα αυτά τα θέματα και τα ζητήματα. Γιατί όπως λες, άμα είναι ο Σακίεβιτς, θα κλείσει ο Σακίεβιτς. Α, πάω στην Αμερική απέξω με του Los Angeles Lakers. Παίζουν μπάλα. Αυτή. Μα με του Ιμπραήμοβιτς την ομάδα. Με την Ιμπραήμοβιτς, ποια είναι, ρε. Η Galaxy. Με αυτούς θα παίξω. Ορίστε, το κλείσα. Έλα. Νικ. Ναι. Ναι. Ο Ιμπραήμοβιτς θα παίζει. Θα παίζει. Δελιζήσει έχω. Πλάκα, πλάκα. Ο Δελιζήσης, η σωματοδομή, τον δαγκώνει τον Ιμπραήμοβιτς. Εσύ πες όχι. Δεν κάνω πλάκα. Σοβαρά μιλάω. Και όταν κλείσεις τέτοια φιλικά όπως λες και εσύ, θα δεις και πώς κάποιοι παίκτες παίζουν τους δύσκολους θα είναι. Αρθούν να παίξουν και αυτοί. Εντάξει. Όλα είναι θέμα οργάνωσης. Και πρέπει να έχεις οργάνωση. Να οργανωθείς σε όλα τα επίπεδα. Αγωνιστικό, εμπορικό, διοικητικό. Να στελεχώσει την ομάδα και θα δούμε. Κάτσε να δούμε. Αν έχουμε και ξένους παίκτες να πάρουμε, γιατί μπορεί να έχουμε κάποια περίοδο Brexit και να έχουμε ζητήματα. Θέματα και προβλήματα. Εδώ αποκλείστηκε ο Τζόκοβιτς, φίλε. Τι κάνεις τώρα, εσύ. Κατρακύλα. Α, πρόβλημα αυτό για τον Αλεξάβοπλο. Το γεγονός ότι ο Τζόκοβιτς ή ο Τζόκοβιτς, όπως λέει και ένας φίλος μου. Στο νούμερο 13 της κατάταξης έφτασε το Ρενόλε. Έτσι. Βέβαια, τα ξενύχτια και οι αυτές. Οι ποιες. Οι ποιες. Ποιες. Έχουν. Συνέπειες. Και να πάμε στο break και να ανοίξουμε γραμμές μετά. Να ακούσουμε το λαό να μας πει για το πρόγραμμα, τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τις μεταγραφές, τη στελέχωση, όλα αυτά που κατά την άποψή του θεωρεί ότι πρέπει να γίνονται για την ομάδα από τώρα και τη νέα σεζόν. Break και επιστρέφουμε με δικές σας γραμμές στο 2310-287-38 να συζητήσουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε break, Χρήστο. Το 2310-287-38 είναι στη διάθεσή σας. Μπορείτε να καλείτε για να συζητήσουμε στον αέρα. Και τις τελευταίες μέρες που ανοίξαμε γραμμούλες νομίζω ότι έχουμε κάνει αρκετά ωραίες κουβεντούλες. Πάνω από 5 ομάδες ενδιαφέρονται λέει για τον Γκάιπερς. Καλός παίκτης, καλός σέντερφορ. Τα λέγαμε τον Γκάιπερς. Καλός σέντερφορ. Και ο άλλος είναι καλός, ο Έφορτ. Για Super League. Ε? Για Super League. Εντάξει, από αυτά που είδαμε φέτος η Football League είναι μια καλή περίπτωση. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν. Τώρα για τον οποιονδήποτε δεν μπορώ να σου πω, μπορεί να είναι ένας καλός παίκτης, να μην πιάσει. Δεν... Αλλά είναι αυτές οι δύο είναι καλές περιπτώσεις. Του έργου τέλει δύο ποδοσφαιριστές αυτοί. Είμαστε. Τι χρυσοπουλήσει ο Μέγκα και πώς το λένε τώρα. Σάμι Μάγκετ. Αυτός ο Αιγύπτιος. Ξέρει τι έκανε. Ήξερε τι έφερνε φίλε. Έτσι. 2310-287-888. Οριστική αφαίρεση βαθμών διαβάζω. Για τις ομάδες καμία δεν πέρασε. Όσες είχαν τιμωρηθεί και πρωτόδικα. Τιμωρήθηκαν και μετά την έφεση πάνε και τζάμπα τα 2,5 χιλιάρικα. Τα έλεγα ρε Σαββόπουλο, τα έλεγε και δεν με άκουγε όμω. Τι να κάνω, ρε φίλε, 2,5 χιλιάρικα δώσαμε όμω. Είμαστε... Έλεγε ότι κάναν έφεση και αυτά και δεν ξέρω εγώ. Όλοι μείον 3. Σώζει το Εργοτέλη. Πάμε. Πανηγυρίζει. Έτσι. Πάμε στον κόσμο. Για μπάνιο έχουν πάει τώρα στην Ελλάδα. Να κερδίσουν και τον Κεραϊσκάκη και όλα καλά. Λοιπόν, 23-10-27-888, πάμε στον πρώτο φίλο. Ναι, καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα και σε εσά. Δεν ξέρω, δεν σα ακούγεται πολλέ φορέ. Ναι. Γιατί να μας ακούς. Τυχαίνει, Αριανάρα, εντάξει λοιπόν. Αριανάκη 50 χρονών, 49 λοιπόν. Εντάξει, σιγά. Ξέρει και ο Χρήστατος. Λοιπόν, φίλε μου, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν βρίσκουν ένα κανονισμό ή να εφαρμόσουν κάτι στην Super League. Μάλιστα. Να μην υπάρχουν πρώην διαιτητές, ναι, παράγοντες ομάδων. Δεν το έχω καταλάβει, όλα τα προβλέπουν, όλα θέλουν να τα προβλέπουν. Ξέρεις, γιατί όλα είναι, δεν υπάρχουν θεϊκοί νόμοι. Υπάρχει, υπάρχει κανονισμός, ο οποίος λέει και ότι απαγορεύεται... Για ποιο λόγο υπάρχουν δύο πρώην διαιτητές. Περίμενε, να σου πω τι απαγορεύεται. Ναι. Απαγορεύεται να κατέχει ρόλο στα όργανα διαιτησίας ή οτιδήποτε άλλο μετά από ένα χρονικό διάστημα από τότε που φεύγει από το ποδόσφαιρο. Παρ' όλα αυτά δεν μπορείς κάποιον να του απαγορεύσεις την εργασία. Πάμε σε άλλα θέματα δηλαδή μετά, καταλαβες. Πώς ρε φίλε. Δεν γίνεται. Μπορείς εμένα να με απαγορεύσεις να πάω να δουλέψω στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
Με ποιο τρόπο θα το κάνεις. Είχες ιδιότητα, διαιτητή. Δεν έχει σημασία. Δηλαδή, δεν έχει σημασία. Συμβαίνει αυτό. Μα σταματάς να την έχεις. Μπορούν να απαγορεύσουν την ίδια στιγμή που είσαι διαιτητής. Δεν προβλέπεται νομικά, κατάλαβες. Ένα βιντεάκι, κοίτα, ναι. Παιδιά. Κυκλοφορία βιντεάκι. Να σου πω κάτι. Χρειάζεται να το απαγορεύσουν για να δουλεύουν. Εσύ πιστεύεις δεν υπάρχουν κάποιοι που δουλεύουν χωρίς να έχουν επίσημη ιδιότητα. Ναι, με εκεί είναι το θέμα. Όχι σε αυτούς που δουλεύουν φανερά. Σε αυτούς που δουλεύουν κρυφά είναι το θέμα. Υπάρχει ένα βιντεάκι που έχει κυκλοφορήσει από κάτι αεξίδες στο Facebook, στο ίντερνετ κλπ. Που δείχνει απίστευτη πλάκα goal of sight που έχει βάλει ο ΠΑΟΚ. Ένα πράγμα δηλαδή με μια χαλαρότητα, μια φιλική διάθεση και προδιάθεση των ομάδων. Και μιλάνε τώρα για δικαίωσμα. Τι να πω ρε παιδιά. Εντάξει. Καθένας κοιτάει την πάρτη του. Και προσπαθεί να κάνει αυτά τα οποία θέλει. Κοιτάξτε όμως, γινόμαστε μάρτυρες μιας καπηλείας τρομερής και δεν ξέρουμε πού θα βγάλει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν μικρόφωνα και το παίζουν παοκάρχες. Αυτή τη δουλειά τους κάνουν. Το ζήτημα είναι εμείς τι κάνουμε. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Και αυτό το θέμα αυτό το θέμα με τη διαιτησία ή την ΕΠΟ ή όλα αυτά δεν είναι τωρινό. Αυτό το θέμα το έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, πριν ένα και δύο και τρία χρόνια. Αλλά τότε, επειδή ο Αργιανός είχε τα ζητήματά του με τη ΓΑΜΑ και τη ΒΙΤΑ Εθνική, θεωρούσε ότι τα καμπανάκια που χτυπούσαν για τέτοιες περιπτώσεις, όπως δηλαδή του ελέγχου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας σε δύο χρόνια από τώρα, όταν τα λέγαμε πριν δύο χρόνια, ήταν είτε για να καλυφθούν παράγοντες είτε για να δικαιολογήσουμε τη μιζέρια μας. Ναι, δεν ήταν αυτό. Υπάρχουν και παιχνίδια, πριν Παζιάννη να πάω, που τους έβλεπε ο αντίπαλος και βάλαν offside goal. Ο Πέλκας, και προφανώς θα θεωρηθεί ότι η κακή διαιτησία ευνόησε τον ΠΑΟΚ. Όλα, δηλαδή, όλα αυτά. Υπάρχει φιλική προδιάθεση και όλα μια αυτά, χαλαρότητα των παικτών, όλα των αυτά, Ιωαννίνων, τι να πω. Όλα αυτά δεν έγιναν ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι. Όλα αυτά γίνονται εδώ και χρόνια. Και η ενδυνάμωση του όποιου συμπολίτη ή όποιας άλλης ομάδας, μη στέκεσαι μόνο στον ΠΑΟΚ, της όποιας ομάδας... Της όποιας ομάδας που το είχαν. Ναι. Παρκαρισμένο στο πόρτ μπαγκάζ τους. Εντάξει. Βρέθηκε ένας ανόητος που τους το στέρισε. Χάθηκε από κοτσάνα, θα έλεγα, του πρώην διαιτητή του κύριου Μίχελς. Που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Καλά, όχι μόνο αυτός. Γιατί δεν χωνεύει κανείς. Εδώ μπήκε ο μεγαλομέτωχος, φίλε. Ο μεγαλομέτωχος είναι άλλο πράγμα. Ήταν μεγάλο. Θα την γλιτώνανε light. Αλλά αυτό το πράγμα που κάνει ο Μίχελς στο διαιτητή. Τι κάνει. Τον νουθετεί. Του λέει πώς να σφυρίζει ως πρώην διαιτητής. Δεν είναι κάτι. Νουθεσία είναι. Δεν λέει κάτι, δεν τον απειλεί, τον νουθετεί. Έτσι δεν λένε. Πήγε να τον συμβουλεύσει. Του χαρίζαν το πρωτάθλημα και του το δώσανε πίσω δηλαδή. Είναι πρωτοφανή πράγματα αυτά. Πήγε να τον συμβουλεύσει το διαιτητή. Δεν είναι. Δεν έκανε κάτι κακό. Εντάξει. Καλό σα απόγευμα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Συμβουλή του έδωσε, γιατί εσείς λέτε ότι έγινε κάτι άλλο. Σε εξέλιξη το πρώτο σετ του πρώτου τελικού Ολυμπιακός Άρης για το πρωτάθλημα της Volley League γυναικών. 13-16 προηγείται ο Άρης. Αριανάρα. Στο πρώτο σετ. Live streaming έχει live ο Ολυμπιακός. Ολυμπιακός έχει, ναι. Στο γυναικείο Volley και δείχνει το παιχνίδι κανονικότατα. Και το βλέπουμε και εμείς. Μπείτε και στο Λαμπάο Τάρι. Και στο time out έχει και διαφημίσει. Τι αυτό. Φυσικά, ρε φίλε, προσφορά του αγώνα. Τι νόμιζε, θα το πουλήσουμε. Παρακαλώ, φίλος επόμενος. Ναι. Ναι. Έλα, Παύλο. Μακάρι τα κορίτσια, γιατί εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλή ομάδα, δεν αντιλέγουμε. Τα κορίτσια δεν έχουν άγχος, θα παίξουν ελεύθερα, όλα μπορούν να γίνουν. Αν τους σπάσουν την έδρα, θα έχει ενδιαφέρον ιστορία. Λοιπόν, μ' ακούτε? Ναι, το βλέπουμε κιόλας, υπάρχει και σε live streaming. Και ωραία, εντάξει, μακάρι να γίνει, γιατί παίζεις χωρίς άγχος. Ας πούμε, ξέρεις ότι άλλη ομάδα, εντάξει, είναι ένα μανότερο, έχει βάθος, έχει προϋπολογισμό σαν ομάδα μπάσκετ, ας πούμε, μπάσκετ. Είπατε να με τώρα ότι αρχίσατε μεταγραφές, εκεί να φάει τα λοιπά, παίκτες, προπονητές, ξέρω εγώ. Σχολιάζουμε αυτά που κυκλοφορούν, που γράφονται, δεν είναι... Όπως βλέπεις, έχουμε αποφύγει εμείς. Είναι περίοδος με τέτοια που γράφονται. Εμείς όμως, ας πούμε, πρέπει να κάνουμε πάρα πολλές δουλειές. Καταρχήν, ήθελα να πω λίγο να όμως για τον Σόζα, που εμένα προσωπικά με χάλασε πάρα πολύ. Οι 3-4, ας πούμε, τελευταίες εμφανίσεις του δεν συνάδουνε. Δεν γίνεται έτσι, ρε φίλε.
επαγγελματίας είσαι. Ήρθες, ας πούμε, σε μια ομάδα, είχες 10 μήνες να παίξεις μπάλα. 8. Ίσως να μην σου ήξερε ούτε λοιπόν η μάνα σου. Ναι. Και από σοβαρό τραυματισμό. Δεν συμπεριφέρεσαι έτσι. Επαγγελματίας δεν είσαι όμως μόνο όταν ζητάς λεφτά. Γιατί το συμβόλαιο του τελειώνει τον Ιούνιο. Ναι, ναι. 30 Ιουνίου. 30 Ιουνίου. Είσαι υποχρεωμένος, φίλε, να παίζεις μπάλα. Ναι, γιατί τι έκανε, δεν έπαιξε. Δεν παίζει καλά. Καλά, ναι. Τώρα είναι δηλαδή να με λοιπόν εμφανίσεις και ιδιαίτερα προχθές, ας πούμε, με τον Αθώνα Πανικάλαιο. Όλοι δικαιούνται να έχουν μια κακή μέρα. Δεν όχι, κοίταξε να δεις. Αυτό έγινε να είμαι και με τα Χάνια. Το είπαμε. Το είπαμε αυτό. Σε εκείνον τον αγώνα είπαμε το δίδυμο, εν πάση περιπτώσει, βεβαίως, ας πούμε, δικαιούνται. Αλλά η απόδοσή του δεν έχει σχέση με την αξία του. Η απόδοσή του έχει σχέση με το συμβόλαιό του, αν θα μείνει ή αν θα φύγει. Και το είπαμε αυτό. Ναι, επαγγελματίας πέφτεις όμως... Παύλο, εδώ και πόσο καιρό έχω πει ότι ο παίκτης βγάζει ένα εκνευρισμό και δεν είναι καλά εξαιτίας του γεγονός αυτού. Ανέλησα κιόλας. Ακριβώς. Εγώ τώρα δεν λέω ναι. Τι είπες εσύ, εγώ τι είπαμε. Μιλάμε γενικά με τον τρόπο που σκέφτεται και είναι πολύ λάθος. Και να μην συμβεί λοιπόν εις βάρος της ομάδος. Να το εξετάζουμε λίγο και από τη δική του όμως σκοπιά. Μην κοιτάμε μόνο του Άρη. Δηλαδή, που φυσικά εννοείται θα κοιτάξουμε πρώτα του Άρη, αλλά να εξετάσουμε δηλαδή, και από. Για λίγο πες μου, τι εννοείς δηλαδή από τη δική του σκοπιά. Από τη δική του σκοπιά, από την άποψη ότι ο παίκτης το περασμένο καλοκαίρι ήθελε να φύγει από την ομάδα, σωστά. Ναι, ωραία, εντάξει. Ήθελε να φύγει. Όμως. Έμεινε για να παίξει εννοείται στον Άρη με, και στην απόφαση αυτή. Μέτρησαν πάρα πολλά πράγματα, δέχθηκε αρκετή πίεση, έκανε αρκετές κουβέντες και με τον ίδιο τον Θόδωρο Καρυπίδη και με τη λογική ότι εφόσον επιτευχθεί η άνοδος θα του δοθεί ένα συμβόλαιο στην Super League. Γιατί είναι σίγουρο ότι δεν θα πάρει συμβόλαιο από τον Άρη. Του δίνει διότι συμβόλαιο. Όπως μιλάς, μου δίνεις ας πούμε την εντύπωση ότι μας έκανε χάρη που έμεινε. Τι χάρη να μας δεν μας έκανε χάρη, απλά είπε... Βεβαίως, ας πούμε, γιατί όταν μου λες ότι ξέρεις πιέστη και έκανε να μου κατα... Βεβαίως, γιατί τον ήθελε λοιπόν η ομάδα. Σήμερα συγγνώμη, έχουμε... Ρίγια, όπως ο κάθε Άρης πληρώνει το συμβόλαιο του παίκτη, έτσι, και ο παίκτης είχε υπογράψει συμβόλαιο, δεν είναι μόνο ο Άρης. Και μάλιστα ο Σόουζα είναι από τους παίκτες που και στις πληρωμές και τα λοιπά ήταν μια χαρά. Και είναι δεν μια χαρά. Δεν είναι κανένας τίποτα, ρε, συγχρήσατε. Όχι, αυτό λέω, εγώ το λέω. Ναι. Άρα είναι υποχρέωσή του να παίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο Σόουζα. Και ο κάθε Σόουζα. Δεν είπαμε να μου ότι έκανε κάτι. Απλά λέμε ότι το τελευταίο διάστημα και με το συμβόλαιο. Έχει βέβαια το δικαίωμα να σου πω κάτι. Παίζει 2 χρόνια στην ομάδα, θα κάνει και 2-3 κακές εμφανίσεις. Το δικαίωμα. Δεν είπαμε κανένα όχι. Ναι. Αυτό το είπαμε, επαναλαμβάνω και πάλι, στον αγώνα με τα Χανιά. Ναι. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μην είναι εις βάρος της ομάδος. Υπάρχει καμία ένδειξη ότι. Δεν το θέλει λοιπόν ο Καρυπίδης. Όχι. Όχι. Η ένδειξη που υπάρχει είναι ότι έχουν μεγάλη διαφορά στο οικονομικό. Εντάξει, αυτό πάντοτε στις πρώτες ας πούμε συζητήσεις κάπως έτσι ξεκινάει η δουλειά. Θα δούμε. Κάπως έτσι ξεκινάει και μετά λίγο ένας λίγο άλλος ας πούμε να βρεθεί μια μέση λύση. Μπορεί να βρεθεί, μπορεί και να μην βρεθεί όμως. Θα το δούμε στην πορεία. Εντάξει. Επαγγελματίες είναι, τελειώνει λοιπόν ας πούμε το συμβόλαιο, αλλά μέχρι να με τότε μη χαλάς ας πούμε την εικόνα σου. Ναι. Τι χαλάς ας πούμε την εικόνα. Τελείωσε αυτό για να μην πάει σαν μάγρος η δουλειά. Ναι. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω είναι να υπάρχει λοιπόν ας πούμε σοβαρότητα στην ομάδα, στα υπόλοιπα παιχνίδια, ό,τι έχουν μείνει, δεν ξέρω ποιοι θα διαλυθούν ακόμα και ποιοι όχι. Λοιπόν, σοβαρότητα όπως είπατε στον αγώνα ανάμεσα της Κυριακής, προβοκάζεις ας πούμε σίγουρα, εσύ δεν είπες ας πούμε το όνομα, ούτε εγώ θέλω να πω, θα υπάρχουν από την άλλη πλευρά που θα θελήσουν να δημιουργήσουν πρόβλημα, γι' αυτό δεν είναι πρώτη φορά που θα το κάνουν. Ας προσέχουν λοιπόν ας πούμε πάρα πολύ και με ενδιαφέρει να τελειώσει η ομάδα με σοβαρότητα όπως ας πούμε ξεκίνησε και να ας αφήσουμε, η ομάδα έχει ήδη λοιπόν ανέβει, αλλά ας αφήσουμε τους μπακάλικους λογαριασμούς, όχι μαθηματικά έτσι κτλ. Σοβαρότητα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα λοιπόν ας πούμε του διαιτητή. Και για τον μπάσκετ θα τα πούμε από την άλλη εβδομάδα όσο πλησιάζει να με το μας. Απλώς έχουμε τίποτα καμιά πληροφόρηση... Για την επιτροπή. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Θα δούμε με αργότερα. Ενδέχεται δηλαδή να βγει. Ενδέχεται σήμερα. Ναι, και εγώ δεν το βλέπω, αλλά τέλος πάντων θα το δούμε στην πράξη. Καλώς. Έγινε. Καλά. Έγινε. Ευχαριστώ καλά. Πολύ. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. 21-19. Έχει 22. Γυρίσει. 22.
το γυρίσει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι πάντο δύναμο στο. Εντάξει, και μόνο που τον κοντράρει και φτάνει σε αυτό το επίπεδο. Ευρωπαϊκό πήρε, παιδιά, φέτος. Έτσι πήγε και σε μέσα στην Τουρκία. Είναι μέχρι στιγμή αυτό που βλέπουμε. Πάντως είναι μια πολύ καλή εμφάνιση της ομάδας του Γιάννη Τσαϊρέλ. Επόμενος, παρακαλώ. Ομιλείτε. Καλησπέρα. Γεια σας. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, εσείς πώς είστε? Καλά, καλά. Πόσο είναι, χάνουμε τρεις ποντούς? 22-19. Εντάξει. Αξίζει προσπάθεια των παιδιών, να δούμε. Τι ήθελα να πω. Ενδέχεται κάτι ακούστηκε ο Όφη να τιμωρηθεί. Υπάρχει αυτό το δημοσίευμα των νέων ότι μπλέκει ο Όφη μήπως γιατί κάποια τιμολόγια βρήκε ο εισαγγελέας κτλ. Ναι. Δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτό ούτε από εισαγγελικές αρχές, ούτε από τη Football League. Τιμωρία, να φανταστώ, χωρίς να είναι καμιά αφαίρεση βαθμών, όχι κάτι ιδιαίτερο. Αν επιβεβαιωθεί αυτό. Αν επιβεβαιωθεί, ναι, αυτό είναι υποβιβασμός. Υποβιβασμός είναι, δεν αφαίρεση βαθμών. Α, τόσο. Αν επιβεβαιωθεί, πρόσεξε. Αν επιβεβαιωθεί όντως ότι πλήρωσε ο παράγοντας και γι' αυτό το στήσανε, mm-hmm, δεν είναι, mm-hmm, τόσο απλό. Εγώ νομίζω ότι άμα τιμωρηθούν, γι' αυτό παλεύουν τώρα. Ξέρεις, έτσι έχω την εντύπωση ότι και ο τρίτος μπορεί και ο τέταρτος να ανέβει από την άποψη ότι αν πέσει κανένας Παναθηναϊκός, και μπορεί να ανέβει και ο κανένας τρίτος. Δηλαδή πέρσι βγήκε απόφαση να μην πέφτει, να πέφτει η ομάδα, ναι, και να μην ανεβαίνει από τη Β' Εθνική και τώρα θα το αλλάξουν. Ναι, εντάξει, με λένε ρίζω και πως θέλω να γυρίζω. Έτσι. Χωρίς, εντάξει, ό,τι θέλουν να κάνουν, εντάξει. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Εντάξει, εμείς νομίζω ότι εφέτος, όπως και ο προηγούμενος, συμφωνώ να τα μέχρι τέλος να παλέψουν και απλά να μπουν τα πράγματα σε μία τάξη, γιατί δεν ξέρω, είναι και το DNA μας τέτοιο, είμαστε ικανοί την πρώτη αγωνιστική του χρόνου να αρχίσουμε πάλι να βγάλουμε... Απλακωνόμαστε, βέβαια. Ναι, ρε φίλε, αυτό το πράγμα δηλαδή δεν είναι... Ποια πρώτη αγωνιστική? Στο πρώτο φιλικό. Ναι, όχι, ναι, τι τον έφερε σε αυτόν, όχι γιατί αυτό τι. Και γιατί κλείσατε φιλικό με αυτή την ομάδα και γιατί ήταν, ναι, αυτό, ναι, και φύγε η έλαση. Δηλαδή το έχει το DNA μας μέσα, κάναμε τέτοια προσπάθεια, άξι, τέτοια υπομονή 4 χρόνια. Θα είναι κρίμα και άδικο να. Μια αυτοκαταστροφή πάλι της ομάδας. Δηλαδή την επόμενη τριετία να έχουμε πάλι θέματα. Όχι, θα πέσω, δεν θα πέσω. Δηλαδή να κάνουμε κάτι καλύτερο, πάμε στο χειρότερο. 25-20 το πήρε το σετ, το πρώτο Ολυμπιακός. Το πήρε. Ναι, ναι. Και όπως εύχομαι και για τον μπάσκετ, μια να τελειώνουμε με το Πανιόνιο, αν και νομίζω που έχω μιλήσει και με κάτι άλλα παιδιά, θεωρώ ότι ο Πανιόνιος έχει καλύτερη ομάδα σχέση με τον Κόρυβο, που είναι σχετικά σε αυτή τη... Ο Κόρυβος και ο Φάρος νομίζω ότι είναι τα δύο φαβορί για να πέσουν αυτή τη στιγμή. Ναι, και νομίζω ότι ο Πανιόνιος μπορεί και να την γλιτώσει. Ξέρω εγώ, βέβαια, εμείς πρέπει να κερδίσουμε, να τελειώνουμε. Εγώ θεωρώ ότι θα την γλιτώσει ο Πανιόνιος. Απλά το ζήτημα είναι να μην την γλιτώσει από τις 4 Μαΐου. Ας την γλιτώσει μετά. Ναι, ναι. Εγώ νομίζω μπορεί να την γλιτώσει, θέσατε, με καμιά ισοβαθμία. Δηλαδή να φτάσουν στο αμήνυμα. Κάνε σε τη νίκη να τελειώνει. Αυτό ακριβώς. Εγώ και θα κάνω το δικό μου να τελειώνουμε. Ας κάνω ό,τι θέλουν αυτοί μετά. Μετά είναι. Πάμε στο κολοσσό στη Ρόδο και μετά. Άρης Ρέθυμνο. Όχι, όχι. Άρης Ρέθυμνο στο καπάκι. Πάλι εντός έδρας. Α, δεύτερο συνεχόμενο. Κερδίζει και εκείνο και είσαι. Μα δεν χρειάζεται. Μα δεν χρειάζεται. Άμα κερδίσει τον Πανιόνιο, τελείωσε. Δεν έχει κανένα κίνδυνο. Αλλά ακόμα και αν χάσει χτύπα ξύλα τον Πανιόνιο, με νίκη επί του Ρεθύμνου πάλι μένει. Εκτός αν κερδίσει ο Κόρυβος στον Παναθηναϊκό, όχι, ο Φάρος στον Παναθηναϊκό. Ναι, έχω όμως και μια, στην άκρη του μυαλού με εντύπωση, Χρήστα, ότι εντάξει, θα μου πεις μπάλανε και γυρίζει. Αν τυχόν χάσουμε από τον Πανιόνιο, την επόμενη αγωνιστική παίζει Πανιόνιος ΠΑΟΚ. Αν κερδίσεις ένα μάτς από τα επόμενα τρία, έχεις σωθεί 99%. Αν το μάτς αυτό είναι το ένα με τον Πανιόνιο, είσαι 100%. Ναι, μακάρι, να τον μπορούσα. Και στο μπάσκετ μακάρι να βάλουν μια τάξη, γιατί με αυτά που έγινε την τριετία, δυόμιση χρόνια που ήταν ο Λάσκαρης, μας πήγε νομίζω μια πενταετία πίσω. Δηλαδή θα είμαστε πάλι τα επόμενα 5 χρόνια με την ψυχή του. Και παραπάνω. Ζωτώμα. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Επόμενος φίλος, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Μιλάτε με ένα πενταρέ, αγοράκι γύρω στα 4-5 ετών είμαι. 77, ναι, παρακαλώ. Μάλιστα. Ναι. Ήθελα να κάνω μια πρόταση. Ναι. Ένα μαγαζί από την Εγνατία μέχρι και την Νίκης στην Αριστοτέλους και να το ονομάσουμε το στέκι μας, το μαγαζί μας, η παρέα μας και τα λοιπά, και να υπάρχει και ένα στάντ και για διαρκείας και για τους αγώνες, όλους τους αγώνες μπάσκετ, ποδοσφαίρου και τα λοιπά, και να μαζευόμαστε εκεί, και θα κάνει και πολύ, ας πούμε... Ποιος να το κάνει το μαγαζί, λέτε, η ΠΑΕ, η ΚΑΕ... Ναι, όποιος να είναι. Μάλιστα. Ναι, να σας ακουμάσω. Α, ή κάποιος αργιανός, λέτε, ανεξάρτητος. Ναι, κάποιος αργιανός. Μάλιστα. Ναι.
δεν θα είναι σκόπιμο να γίνει κάτι τέτοιο, ούτως ώστε να μαζευόμαστε όλοι. Γιατί από όποια πλευρά της Θεσσαλονίκης και αν θέλεις για να πας στο κέντρο... Αν προσέξετε, πέρα από τον Άρη δεν το έχει κάνει κανένας άλλος αυτό. Ούτε Ολυμπιακός, ούτε Παναθηναϊκός, ούτε ΠΑΟΚ, ούτε ΑΚ. Προφανώς σκέφτονται ότι εκτός από τους Αριανούς, τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ, τους Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς υπάρχουν και οι αντίπαλοι. Οπότε ένα μαγαζί δεν θέλει στο κέντρο της πόλης να χαρακτηριστεί. Απ' την άλλη νομίζω υπάρχουν στέκια και Αριανών και πολλών που μπορείς να πας. Ίσως εγώ επειδή είμαι από Παρκιά. Απλά δεν έχουν την εξωστρέφεια ενδεχομένως που θα είχε ένα μαγαζί στο κέντρο της πόλης. Και εμένα θα μου άρεσε να έχει μια μπουτίκο Άρη στο κέντρο της πόλης. Μπουτίκ εννοώ με ρούχα ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Η μπουτίκη σου να υπάρχει, ας πούμε, άλλη τέτοιο, αχαρακτήριστο μαγαζί, το οποίο θα ξέρουμε οι Αριανοί βασικά. Δεν θα γράφει Άρης και τέτοια. Α. Μόνο θα ξέρουμε οι Αριανοί. Υπάρχουν στέκια. Ίσως εγώ είμαι αδαής και δεν... Όχι, δεν είναι θέμα να είστε αδαής. Το να μην γνωρίζεις κάτι δεν σημαίνει ότι είναι μειονέκτημα. Και συγκεκριμένα... Χάρηκα προχθές με τον αγώνα με το Πανεγιάλιο, ναι. Γιατί είμαι, όπως είπα, ηλικιωμένος Χρυσανθέ. Mm-hmm. Πάω στη Θύρα 1, γιατί στη Θύρα 3 είχα πάει για τον ακατανόμαστο τον τότε, ναι. Μόνο το όνομά του από Γιάννης, ναι. Με τις γκέτες και με τα μαλλιά τα μακριά, ναι. Είχα πάει πολύ ξύλο στη Σούπερ 3 γιατί μίλησε εναντίον του. Και έρχομαι τώρα στο κυρίως θέμα. Ναι. Προχθές με κατενθουσίασε η Κερκίδα 1, στην οποία πάω και κάθομαι δίπλα στην πλακέρα του Σαράβου, το συγχωρημένο, που όταν έβλεπα από 90 ετών, μάλλον από 3 ετών παιδάκια που τα είχαν μαζί τους, μέχρι και 90 ετών ανθρώπους. Και ένα κοριτσάκι όταν ανέβηκε τα σκαλοπάτια και βγήκε με όψη το γήπεδο, σήκωνε χέρια, φώναζε, ούρλιαζε, έκανε. Δηλαδή με ενθουσίασε αυτό το πράγμα ότι ακολουθεί ο κόσμος ακόμη τον Άρη. Έτσι. Και τα μικρά τα παιδιά. Να είστε καλά. Λοιπόν, εάν αυτό που είπα γίνει κάτι πιο χτυπητό, πιο οργανωμένο. Εντάξει. Και για τα εισιτήρια. Δηλαδή, άλλο θέλει να κόψει εισιτήριο διαρκές και δεν μπορεί να πάει να είναι εύκολο αγώνα. Τώρα, εσείς είστε λόγω ηλικίας το λέτε, αλλά πλέον δεν χρειάζονται μαγαζιά για αυτά. Υπάρχει το ίντερνετ. Όπως αντιλαμβάνεστε, η τεχνολογία εξελίσσει τα πάντα. Επειδή θέλω να πάω να δω, μήπως από σύμπτωση περνάω και ωραία κάνω πάλι ο μου φίλο. Πρέπει με τον Γκου είμαι συγγένειες, μήπως είναι ο Σφυρίδωνας, είναι ο Δράμπης, μήπως είναι ο... Έχει προπό ο Άγγελος, δεν είπατε στο προπό. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Θα πάμε στο διάλειμμα των 6.30 και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε με τις δικές σας γραμμές. 3-4 προηγείται ο Άρης στο δεύτερο σετ στην Ξανθιά του Ολυμπιακού. Πολύ, πολύ καλή παίκτρια. Μπράβο. Σε λίγο πάλι μαζί. Συνεχίζουμε. 23-10-27 8-8-8. Έχουμε πάθει μια αγκύλωση στα χέρια. Έχουμε φάει 5 συνεχόμενους πόντους από σερβίς που δεν μπορούμε να βγάλουμε άμυνα. Αυτό το 15, πέρα ότι είναι 2 μέτρα και. Τις μετράμε σήμερα να δούμε. Πέρα ότι είναι 2 μέτρα και ξανθιά. Κάνει και ωραία σερβίς από ό,τι βλέπω το 15 του Ολυμπιακού. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στους φίλους και πάλι. 23-10. Ώρα στη Μίκρα με ενημερώνουν τώρα το δεύτερο παιχνίδι. Την Κυριακή. Μετά το διπλό στην Καλαμαριά κατευθείαν. Από Καλαμαριά Μίκρα. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Γεια σου, Χρήσανθε. Γεια σου. Να χαιρετήσω και τον κύριο και τον Αλέξη. Καλησπέρα. Τον κύριο Αλέξη, ναι. Εσένα έχουμε πιο πολύ οικειότητα, δεν ξέρω γιατί. Είμαι λίγο πιο. Επειδή μιλάμε και το πρωί γι' αυτό. Ενώ ο Άλεξ είναι μόνο το απόγευμα. Ναι, ίσως επειδή σ' αρέσει και αυτή η μουσική. Ποια. Όχι, όχι αυτά που παίζει ο τέτοιος, ο Σαββόπουλος. Ναι, ναι, ο Σαββόπουλος είναι πιο διαφορετική μουσική. Εγώ είμαι πιο μπουρτάλ, όπως αντιλαμβάνεσαι. Αυτός είναι πιο του Σαλονιού. Λοιπόν, να πάμε λίγο στον Άρη που ακούω. Ναι. Έχουν βγει και ονόματα προπονητών και ονόματα ποδοσφαιριστών πάρα πολλά, έτσι. Δεν ισχύει τίποτα. Ναι. Αυτό που θεωρείτε δεδομένο κι εσείς και βγαίνει και από την ατμόσφαιρα όλη είναι ότι ο Μυροφορίδης και ο Σπανός κατά 99% μάλλον δεν θα συνεχίσουν. Για να μην πούμε 100%, ναι. Αφήνουμε 1% πάντοτε. Έτσι όπως συνηθίζουμε να κάνουμε, έτσι αφήνουμε 1%. Το θέμα είναι να έρθει κάποιος καλύτερος.
από το σπάνο παράδειγμα. Καλά, εννοείται. Γιατί τα ονόματα που βγαίνουν στη δημοσιότητα δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν νομίζω ότι κανένα από αυτά ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δεν νομίζω ότι ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Δεν ισχύουν. Οπότε να περιμένουμε κάποιον προπονητή που δεν τον έχουμε ακούσει. Ναι. Γιατί ναι, αυτά τα ονόματα τώρα είναι... Καταρχήν νομίζω, το έχουμε πει με τον Αλέξη, δεν νομίζω θα είναι Έλληνας ο προπονητής. Εγώ νομίζω ότι για έναν προπονητή Έλληνα ο Καρυπίδης θα επιδίωκε και τη συνεργασία και μία υπέρβαση εάν γινόταν. Αυτός είναι ο Μαρίνος Ζουζουνίδης. Έτσι. Κανένας άλλος. Αυτή τη στιγμή. Δεν σου αναφέρω το Δόνι γιατί μαζί με το team του όλο μαζί το πράγμα κοστίζει 1 εκατομμύριο ευρώ. Όλο μαζί. Το πακέτο Δόνις είναι 1 εκατομμύριο. Οπότε το ξεχνάμε. Για ένα προπονητή της top κλίμακας των Ελλήνων προπονητών, εντάξει, ο συγκεκριμένος. Γιατί σας έχω πει και στο παρελθόν ότι δύο προπονητές έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Ο ένας είναι αυτός που είπες τώρα ο Δόνης και ο άλλος είναι ο Χιμένες. Αυτούς τους δυο τους θεωρώ τους κορυφαίους, Έλληνας και ξένος. Εντάξει. Εγώ αναφέρομαι τώρα σε Έλληνες προπονητές, σε έναν Έλληνα νομίζω, για έναν Έλληνα... Αν δεχόταν να μπει, να κάνει συζήτηση, να το ψάξει, να του κάνει πρόταση, να δει αν υπάρχει. Είναι ο Ζουνίδης, πιστεύω, κανένας άλλος, αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, επίσης τώρα για το θέμα των παικτών, ακούμε. Το τελευταίο που είχα διαβάσει όνομα είναι ο κύριος Αυλονίτης, ο ποδοσφαιριστής πρώην του Πανιωνίου. Δεν νομίζω να ισχύει. Δεν νομίζω να ισχύει. Ούτε αυτό ισχύει. Ναι, εντάξει, αυτή τώρα γούτας και μούτας είναι, τι να πω, είναι για λαϊκή κατανάλωση. Θα ακούσεις πάρα πολύ. Καλύτερα να προωθήσεις τον Γλυκόπουλο παρά να πάρεις αυτός. Θα χρειαστεί να πάρεις κιόλας. Θα χρειαστεί να πάρεις και παίκτες. Δεν είναι μόνο. Κοίταξε, οι παίκτες που θα πάρεις δεν θα είναι μόνο οι πρωτοκλασσάτες. Θα εξαρτηθεί τι θα γίνει με το Δελιζίση για παράδειγμα, με το Μαραγκό το οποίο το συμβόλαιο λύγει, με το Σόουζα. Θα εξαρτηθεί και από αυτές τις περιπτώσεις τι θα κάνεις. Για τα στόπερα. Ανάλογα θα εξαρτηθεί για τα χάφα. Ανάλογα θα εξαρτηθεί με μπροστά. Το Δελιζίση είναι ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Δελιζίσης. Υπάρχει επιθυμία να παραμείνει ο Δελιζίσης. Έχει συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν. Απλά επειδή ακολουθεί το μυροφορείο που πάει. Εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό. Είναι και κουμπάρι και τα λοιπά. Ωραία. Θα δούμε. Εγώ πάντως θέλω το Δελιζίση πάρα πολύ γιατί μου αρέσει. Είδαμε την Κυριακή που έλειψε. Θαλασσοταραχή. Απ' την άλλη, να σου πω κάτι. Είναι άλλο να φεύγει ο Δελιζίση από τον Απόλλωνα Σμύρνης και είναι άλλο την επόμενη χρονιά συμβόλαιο με τον Άρη. Παίζει τεράστιο ρόλο και αυτό. Και να σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Ο Πασάς, παραδείγματος χάρη, ένα παιδί το οποίο ήταν με το Μυροφορίδη στον Ηρακλή. Και πήγε με το Μυροφορίδη στον Ηρακλή. Και ακολούθησε και το Μυροφορίδη και στον Απόλλωνα ή οτιδήποτε άλλο. Στον Ηρακλή όμως, που είναι μια μεγάλη ομάδα, ανεξάρτητα του τι έχει τραβήξει τα τελευταία χρόνια και ο Ηρακλής, έτσι. Έμεινε ο Πασάς. Δεν πήγε μαζί με το Μυροφορίδη. Γιατί ο Μυροφορίδης έφυγε από τον Ηρακλή. Είναι και σε ποια ομάδα πας. Ναι, βεβαίως. Και αυτός είναι πάρα πολύ καλή λύση ο Πασάς, αλλά εγώ θεωρώ ότι ο πολύ καλός, γιατί έχω πει πολλές φορές κάποια άσχημα λόγια για τον ποδοσφαιριστή Μπαρκάν. Δεν μιλάω για την ποιότητα του Μπαρκάν. Έτσι. Μακάρι ο Μπαρκάν να είναι ο κανονικός, να βγάζει αυτό που μπορεί να βγάζει. Με κλειστά μάτια τον θέλω για τον χρόνο. Και ο Μπαρκάν έχει συμβόλαιο. Είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Και ο Μπαρκάν έχει συμβόλαιο για τον χρόνο. Ναι, βεβαίως. Επίσης, ένας ακόμα παίκτης που είναι παίκτης μόνο για Super League και σας το έχω πει και σε άλλες εκπομπές, για μένα είναι ο Μιλούνοβιτς. Που μπορεί να δώσει πάρα πολλές λύσεις του χρόνου στη Super League. Ο Μιλούνοβιτς. Θα δούμε. Να σχηματοποιηθεί το όποιο ρόστερ του χρόνου. Εγώ πιστεύω θα έρθουν αρκετοί παίκτες. Από εκεί έπειτα, λίγο υπομονή να κάνουμε. Να τελειώσουμε καταρχήν αγωνιστικά με την Football League και μετά θα δούμε πώς θα στελεχωθεί η ομάδα. Εμένα μου αρέσουν πολύ αυτά τα πράγματα να μιλάμε για ποδοσφαιρικά και για παίκτες. Και εμάς μας αρέσουν και μας έχει λείψει. Γιατί για φιλικά, για σχηματισμούς, για μεταγραφές, αυτά θέλουμε κι εμείς. Έχουμε βαρεθεί να ασχολούμαστε με τις άλλες χαζομάρες. Ναι, λοιπόν, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Φυσικά, παιδιά, αυτό είναι. Και όλες μας ρωτάνε τι δουλειά κάνετε. Δημοσιογράφοι, πάρα πολύ. Τι αντικείμενο, αθλητικό ρεπορτάζ. Δικαστικό ρεπορτάζ. Τι είπατε για το αθλητικό ρεπορτάζ, κάτι τριτανακοπές είπαμε. Κάτι δικαστήρια, κάτι εκαθαρίσεις, κάτι. Πολύ κατρακύλα. Κατρακύλα, φίλε. 22-12. Αφού δεν κάνουμε άμυνα. Πολύ κακή εμφάνιση στο δεύτερο. Χαλάνε την εικόνα του πρώτου. Έτσι. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ, κύριε μου. Γεια σας κύριε μου. Γεια σας. Καλά, εσείς πώς είστε. Αυτή τη ζήτηση ήθελα να την ανοίξω με τον Ζαγόρα, αλλά δεν γίνεται να μην την ανοίξω πρώτα μαζί σας και μετά με τον Ζαγόρα. Παρακαλώ.
Λοιπόν, βασικά δεν ξέρω αν είναι κατάλληλη στιγμή να την άνοιξε τη συζήτηση. Καταρχήν, εμείς δεν ξέρουμε ποια συζήτηση εννοείς. Παύλος λέγομαι, και εντάξει, σίγουρα δεν ξέρω ποια συζήτηση εννοώ. Έχει να κάνει με το ρόστερ του Άρη αυτή τη στιγμή. Ναι. Και με τον Ζαγόρα, τι να πεις για το ρόστερ του Άρη στο ποδόσφαιρο. Μιλάμε τα βράδια, έχουμε θέματα. Τους ξέρει, τους ξέρει. Τους ξέρει. Τους μισούς πιστεύω δεν τους βρίσκει. Τίποτα δεν ξέρει. Τρέλα πουλάει. Τρέλα πουλάει ο δημοσιογράφος. Τρέλα πουλάει, αλλά τέλος πάντων. Ο κύριος δημοσιογράφος, παρακαλώ. Ναι, ο κύριος δημοσιογράφος. Ο κύριος διευθυντής. Έτσι. Ναι, τι, για το ρόστερ τι, το τωρινό, το του χρόνου, το ποιο. Το τωρινό σε σχέση με του χρόνου, δηλαδή. Ναι. Εγώ έχω την εντύπωση, δηλαδή όσο και να μετρήσω, παραπάνω από 5 παίκτες δεν μπορώ να κρατήσω για τον χρόνο. Δεν γίνεται αυτό που λες. Παιδιά, γίνεται αυτό που λέω, γιατί δεν γίνεται να κρατήσουμε αυτούς τους παίκτες που έχουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί, άρα πρέπει να πάρουμε 20. Δεν θα κάνουμε τίποτα. Πρέπει να πάρουμε 20. Πρέπει να πάρουμε 20. Άμα έχεις 7 παίκτες στην ενδεκάδα βασικούς καινούργιους, δεν θα κάνεις τίποτα. Χρήσανθε. Ναι. Δεν θα κάνουμε τίποτα. Με 7 καινούριους παίκτες είναι δεκάδα? Με 7 καινούριους παίκτες, οι οποίοι θα 11. Έχουν κίτρινες κάρτες, θα έχουν τραυματισμούς, θα πάρεις 7. Δεν θα κάνουμε τίποτα. Εγώ λέω θα πάρεις 10 με 12 παίκτες. Εγώ στα λέω τώρα. Ναι. Τι με λες, εσύ μου λες θα πάρουμε 20 παίκτες. Αυτό που μου λες γιατί είναι λογικό. Είναι πολύ λογικό, γιατί πού το βρεις το παράλογο. Στο ότι δεν γίνεται, δεν υπάρχει ποτέ στα παγκόσμια χρονικά του ποδοσφαίρου. Να πάρεις 20 παίκτες. Ωραία, να μην πάρουμε 20, να πάρουμε 12. Ναι. Να κρατήσεις τον Πλατέλα, να κρατήσεις το αν μπορείς το Σόουζα. Με το ζόρι τον Πλατέλα, με το ζόρι. Καλά, δεν υπάρχει να παίζει βασικός ο Πλατέλας ή θα παίζει βασικός. Δηλαδή εσείς εμείς θα το αποφασίσουμε. Αυτή την αξία που έχουμε δώσει στον Πλατέλα, εγώ έκανα υπομονή. Έκανα πολύ υπομονή, ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή κρατιέμαι, δηλαδή, μου μιλάτε για τον Πασά. Ποιος Πασάς, ρε! Παίζουν ακόμα, ηρέμησε. Παίζουν τα παιδιά αυτά ακόμα. Να, γι' αυτό σου είπα δεν έπρεπε να κάνω. Μην την κάνεις τότε, άστο. Θα πάρουμε σε ένα μήνα, μόλις τελειώσει το πρωτάθλημα, θα πούμε να είμαστε πιο ελεύθεροι όλοι. Σε ένα μήνα. Ο Πασάς είναι καλό παιχτάκι, πολύ καλό παιχτάκι. Ό,τι είπα το παίρνω πίσω. Για τη Football League είναι εξαιρετικός ο Πασάς. Τώρα από εκεί και έπειτα και βοήθησε το παιδί. Τώρα από εκεί και έπειτα, να σου πω κάτι. Θα πρέπει να κάνουμε και το εξής, Παύλο. Να δούμε τις επιλογές. Γιατί μπορεί εμείς να μαλώνουμε και να φέρει 15 παίκτες. Και το να φέρουμε 20 παίκτες, αυτό συνεπάγεται και ένα budget το οποίο ανεβαίνει, όπως καταλαβαίνεις. Διότι... Δεν κατάλαβα τι budget θα έχουμε δηλαδή. Δεν ξέρουμε. Αυτό δεν το καθορίζουμε εμείς. Δεν το καθορίζουμε εμείς το budget. Εμείς το καθορίζουμε το budget, αδελφέ. Εμείς το καθορίζουμε το budget. Πώς το καθορίζουμε εμείς? Εννοώ ότι εμείς δεν είμαστε αμέτωχοι σε όλο αυτό που γίνεται. Α, εννοείς να με την μαζική επιστροφή στο γήπεδο και με την. Βέβαια. Πρόσεξε όμως κάτι. Εμείς λέμε ότι θα πάμε. Αν δεν πάμε. Έλα ρε που δεν θα πάμε, είσαι τρελαμένος τώρα. Τρελαμένος είμαι εδώ και 5 χρόνια. Δεν ξέρεις ότι είναι ο λαός του Άρη. Εγώ ξέρω πολύ καλά. Και θα γίνει χαμός. Αφού το ξέρεις αυτό το πράγμα. Εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά τι είναι. Και από την καλή αν και την ανάποδη. Αν ξυπνήσει ο λαός του Άρη και πάει μαζικά να πάρει διαρκείας και να γεμίσει με 15-16.000 του. Παλικάρι μου, πρώτη αγωνιστική, αν παίζουμε στο Χαριλάο, θα έχουμε 20.000 κόσμο. Το ξέρετε αυτό. Εννοείται. Με τη Λιβαδιά να παίζουμε, θα έχουμε 20.000 κόσμο. Συμφωνώ. Συμφωνώ γιατί έτσι θα είναι, όντως, όπως το λες. Από εκεί έπειτα όμως δεν φτάνει το πρώτο αγωνιστική. Φτάνει πρέπει να είναι όλη τη χρονιά. Μια πορεία η ομάδα. ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και οι υπόλοιποι θα έχουν από μείον 12, μείον 14 η κάθε μία. Επειδή τα πλακώνονται. Μετά το τελικό, μείον 12 θα έχει ο ΠΑΟΚ και μείον 10 σίγουρα θα έχει ΑΕΚ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καλά, θα δεις τι ωραίες αποφάσεις θα βγουν. Λένε να κοτέψουνε αυτό που έλεγα στον κύριο δημοσιογράφο χθες. 100%. Ναι, καλά. Θα κάνουν κάτι κοκοκοκοκοκοκο. Τζάμπα νομίζει έγινε η ΕΠΟ. Εδώ έχουμε το μοναδικό φαινόμενο να ακούμε. Να μην τραμπουκίζουμε τους δικαστές που βγάζουν αποφάσεις υπέρ του ΠΑΟΚ. Να τραμπουκίζουμε αυτούς που βγάζουν κατά. Δηλαδή τους κολαρίκι την ξεσκίζουμε. Αλλά λέμε μετά, μην λέτε έτσι για τους δικαστές. Γιατί λέτε έτσι για τον κύριο Σκουτέρη. Κύριε Σκουτέρη, θα σε παρακαλούσα και εσένα. Εντάξει, ο διπλανός σου έτσι κι αλλιώς δεν μιλάει πολύ. Εσένα ειδικά που είσαι λίγο πιο σε πιάνει μούρλα. Ναι. Μην ασχολείστε με αυτούς, ρε, καθόλου. Δεν θέλω. Δεν γίνεται να μην ασχολείσαι. Με αυτούς θα παίζεις. Δεν θέλω να ασχολείστε με αυτούς καθόλου. Με όλους ασχολούμαστε γιατί καθορίζουν πολλά πράγματα στην καθημερινότητα. Ναι.
του ποδοσφαίρου. Εμάς ξέρετε τι μας ενδιαφέρει. Παρακαλώ. Εμάς μας ενδιαφέρει να κάνουμε μια στιβαρή. Σωστό. Να φτιάξουμε το σπίτι μας πρώτα. Σωστό, σωστό. Το βασικό είναι αυτό που λες. Αυτό δεν αναιρεί όμως ότι πρέπει να ασχολούμαστε και με τον περίγυρο του ποδοσφαίρου. Και αυτό που με ενδιαφέρει εμένα για τον κύριο Καρυπίδη που ελπίζω να ακούει. Γιατί τον έχω στείλει κάτι μηνύματα μέσω του Ζαγόρα, τα άκουσε. Ναι. Παραδείγματος χάρη, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που έκανε στη Δύο, ναι. που έβαλε τα σίδερα για να μην πετάνε, να πούμε οι μαμελούκοι δικοί μας. Και δίχτυ πρέπει να πούμε, να, και να μην κάνουν χαζομάρες, να πρέπει να σηκώσει εκείνα και τα φελιζόλολα. Δίχτυ πρέπει να μπει. Δίχτυ μάλλον. Ό,τι έχεις την τρία. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Πρέπει να προσέξει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι, γιατί θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα στο Χαριλάο. Έτσι. Και θα μας κυνηγήσουν εμάς, να ξέρεις. Γι' αυτό του λέω ότι πρέπει να προσέξει αυτά τα πράγματα. Τους άλλους δύο δεν ξέρω τι θα, τι κουμάντο θα είναι. Μου λέει εδώ ακόμα ο Νίκος ο Παπαδόπουλος ότι το καλοκαίρι του 2006 όταν επέστρεψε η ομάδα πήρε 15 ποδοσφαιριστές. Ορίστε. Τι λάθος είπα εγώ δηλαδή. Εσύ είπες 20. Εσύ είπες 20. Εγώ είπα 12 με 15. Εντάξει ρε παιδιά, τώρα να πούμε. Εγώ λέω ότι ο Άρης πάνω από 5-6 παίκτες αυτή τη στιγμή δεν βλέπω. Σίγουρα να ο αριθμός αυτών που θα έρθουν θα είναι διψήφιος. Αυτό μπορούμε να το βεβαιώσουμε. Τώρα από εκεί πέρα να σκεφτείς ότι κάποιοι θα είναι και αναπληρωματικοί. Δεν γίνεται την πρώτη χρονιά να αλλάξει 20. Τώρα μετά το συζητάμε. Εντάξει, την επόμενη. Πρέπει να γίνει πρώτα σε συνεννόηση με τον προπονητή. Αν και εγώ το Μυροφορίδη πολύ το γουστάρω, πολύ θα ήθελα να μείνει στην ομάδα. Αφού λέτε ότι είναι δύσκολο να μείνει, κάτι ξέρετε. Κάτι θα ξέρετε εσείς, αλλά... Εμείς δεν είπαμε τη λέξη δύσκολο, άλλη λέξη είπαμε. Απίθανο. Ναι. Λοιπόν. Κρίμα, γιατί δεν μπορώ να το καταλάβω για ποιο λόγο. Υπάρχουν οι λόγοι. Να είσαι καλά. Άντε, γεια σου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Στον επόμενο φίλο, ποιος είναι τελευταίος, Χρήστο, και κλείνουμε. Ή άλλον έναν. Ωραία. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε σένα. Γεια σου Χρήσανδε, γεια σου Αλέξη. Χαίρετε. Ωραία η συζήτηση, σαν να πηγαίνουμε πίσω καμιά 13-12 χρόνια. Και παραμένουμε οι κλασικοί Αριανοί Ελληναράδες Θεσσαλονικής. Έλληνες είμαστε, τι είμαστε. Ναι, να πάρουμε τον Ασούτη center back, φέρ τον Αράνο αριστερό back. Ωραίοι. Ναι, πολύ ωραία. Ξέρεις τι παίξεις μπορούμε να φανταστούμε τώρα. Δεξί χαύτο χαβίτο, βάλα αριστερό μανάποδο πόδι τον κάλο. Πρόσεξε, την πρώτη χρονιά, την πρώτη χρονιά, γιατί λέω τώρα λες κάποιος από την πρώτη χρονιά και από την τρίτη χρονιά ή τη δεύτερη. Της πρώτης χρονιάς οι παίκτες, μια χαρά 100.000 συμβόλαια είχανε, μακάρι, είχανε. Κάποιοι είχανε 100, 110, 90, 80, 120 και ένα 200 έπαιρνε ο Κόκε την πρώτη χρονιά. Πολύ ωραία. Τέτοιους θέλω να φέρεις. Μετά όμως. Έτσι ακριβώς θέλω και εγώ, αλλά. Περίμενε. Μετά όμως αυτούς που είπες, να σου τι Αράνο, αρχίζαμε ο κύριος 300 αρέας, ο κύριος 400 αρέας, ο κύριος 500 αρέας. Ο Μουμίν του φίλου δεν του αρέσει δηλαδή. Εμένα ο Μουμίν. Εγώ δεν λέω. Θέλω και ένα ακόμα, θέλω ένα αμυντικό χάφι. Ο Μουμίν δηλαδή του φίλου δεν του αρέσει. Ο Μιντζόγλου. Πώς το λένε, ο Βελιζίσης για τρίτο center back δηλαδή δεν του αρέσει. Ο Αναγνωστόπουλος για δεύτερο τερματοφύλακα λέω εγώ τώρα δεν του αρέσει. Εγώ και για πρώτο θα τον ήθελα τον Αναγνωστόπουλο, δεν κατάλαβα γιατί. Εντάξει, μπορεί να θες κάποιον πιο έμπειρο, Αλέξη, για την αλφα-εθνική. Εντάξει, είναι ένα παιδί το οποίο έχει ένα θέμα. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να βγάζει λεφτά από αυτό το τερματοφύλακα. Εντάξει, φέρνει και έναν έμπειρο δίπλα. Απλώς λέω ότι μπορεί να το ρίξει στα βαθιά και να τον κάψει. Τρομερές δυνατότητες το παιδί. Εγώ φέσες φορές το είδα. Μου έδειξε τρομερά. Καταρχάς είναι εξαιρετικός με τα πόδια τώρα. Τι να συζητάμε. Υπάρχουν παιδιά που μπορούν να βοηθήσουν και δεν είναι ανάγκη αυτοί όλοι να είναι βασικοί. Δηλαδή το Μπούρμπο δεύτερο μπακ δεξί δεν το θέλουμε δηλαδή. Μπορούμε να βρούμε το δεύτερο νέτο ας πούμε και δεν τον παίρνουμε. Λέω εγώ τώρα, ναι. Σαν δεύτερο μπακ ξαναλέω. Ναι. Και να σου κρατήσει και τα ποδητήρια αυτό, γίνεται... αυτό που έκανε ο Νεμπεγλέρας. Δεν γίνεται όλοι οι παίκτες παιδιά να έρθουν με τη μία. Δεν γίνεται. Εγώ λέω Χρήσανθε, έχω μια άποψη δηλαδή ότι και επειδή πάθαμε και μάθαμε ότι από αυτούς τους 24, πώς είναι τώρα 25, πώς είναι όλοι μαζί, εγώ πιστεύω ότι οι 12 παίκτες πρέπει να κρατήσει και οι 6 να είναι κορμός και κάποιοι από αυτούς να κρατάνε αποδητηρία. Δεν θα ξεχάσω τον Εμπεγλέρα ο οποίος παίζει ακόμα στα 43 του μπάλα όταν έφυγε επί σκόρδα. Επχθαράς είναι. Όταν έφυγε από τον Άρη που είπε ότι κάποια στιγμή χαθήκαν τα αποδυτήρια το 2008, αυτά τα είπε. Ναι. Και δεν είναι τυχαίο τίποτα. Όσοι έχουν παίξει έστω και ερασιτεχνικά,
Αυτά τα πράγματα καταλαβαίνουν. Πρέπει να, η διαφορά πρέπει, του φέτος τάξε, με το πρέπει πέση. Να μείνουν και κάποιοι που να μυρίζουν τα αποδυτήρια, που να ξέρουν τι εστιάρες, να τα κρατήσουν. Έχει απόλυτο που δίκιο. Θα πιάσουν, που θα πιάσουν και τον ανερχόμενο παιχταρά από τα φτάκι σε μια γωνία και θα τον πούνε Ελλάδο παλικάρι μου. Γιατί αυτά δεν μπορούν να τα κάνουν οι προπονητές. Ό,τι έκαναν φέτος στις δύσκολες στιγμές, γιατί κάθε ομάδα, ακόμη και ο Άρης, ο οποίος ήταν από την πρώτη αγωνιστική, πρώτος στη βαθμολογία φέτος, ο Μπούρμπος και ο Δελιζήσης έπαιξαν αυτό το ρόλο στα αποδυτήρια. Έτσι ακριβώς, συμφωνούμε απόλυτα. Το να θέλω και εγώ θέλω και εγώ θέλω 11 παιχταράδες για να μην νομίζουν ότι. Και εγώ θέλω 12 παιχταράδες στον Άρη. Εγώ θέλω την ομάδα του Κούπερ. Εννοείται. Δεν το συζητάμε, αλλά πρέπει να δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε ομάδα, και πώς μπορεί να γίνει. Η ομάδα του Κούπερ ήταν την τρίτη-τέταρτη χρονιά. Την τέταρτη την πρώτη ήρθε ο Τούτα, ο Τούτα, ο Τούτα και ο Τίνγκα ήρθαν την πρώτη. Σπουδαίρο. Χρήσανθε, σαν νέο Έλληνες, μας βάζω όλους μέσα, δεν ξέρουμε τι πάει να πει οργανόγραμμα. Ποτέ. Κοίταξε, αν δεν βάλουν. Να δικαιολογήσω τον Αριανό κάπου. Και ο Άρης τα τελευταία χρόνια το έχει χάσει κάπου το οργανόγραμμα. Όχι, δεν τα βάζουμε τον Αριανό. Καλά κάνει. Εγώ μαζί του είμαι. Του χρόνου θέλω πρωτάθλημα. Δεν το συζητάμε. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Ναι, αλλά δεν γίνονται. Ήρθε ο Λάσκαρης και ζητούσαμε τον Μπουρούση. Ναι, φέρε τον Μπουρούση. Δώσε και 800 χιλιάρικα. Δώσε και 800. Αυτό ακριβώς έτσι. Δώσε και ένα εκατομμύριο. 200 χιλιάρικα, ρε. 200 χιλιάρικα κότερος έκανε η άλλη δώρο. Τώρα σαν τώρα τα θυμάμαι. Το καλοκαίρι του 2015. Πριν δύο χρόνια. Τι μου λέτε. Το καλοκαίρι του 2015. Ναι, ναι, ναι. Δώσε και 200 χιλιάρικα. Δεν γίνονται, παιδιά. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Εδώ βλέπεις οι Παρί βάζουν 4 χρόνια. Μετά θα λέμε πάλι που πήγαν τα λεφτά. Όταν ένας παίκτης όμως παίρνει 800 χιλιάρικα και 400 εφορία ένα 200 και τα έσοδά σου δίνει της Ρεάλ Μαδρίτης. Δηλαδή λέγαμε ο Άρης είχε 13 εκατομμύρια έσοδα. Όταν το ένα από τα 13 πάει σε ένα παίκτη, στο κόστος, άσχετα αν το αξίζει ή όχι. Το ζήτημα μπορείς. Μπορείς. Μα ο παπάς που τρώγαμε τότε, Χρήσανθε, και θα σου πω και το γι' αυτό για να κλείσω, ένα, ας πούμε, ένα παράδειγμα με τον Κο και τότε, ποιο ήταν το φόβητρο και λέγαμε μη πάει στον ΠΑΟΚ. Ναι, και εγώ το έχω πει. Και φωνάζαμε, φώναζε. Εγώ δεν το έχω πει για τον Κο και το έχω πει για τον Νάτσο όμως. Το έχω πει. Ναι, λένε όλοι φωνάζαμε. Δεν λέω εγώ, δεν τα βάζω μαζί. Όλοι και εγώ φώναζα. Κλείστο να τα μαζί μου να τα βάλει. Το λέω ότι το έλεγα εγώ για τον Νάτσο. Γιατί δεν το λέγαμε για τον Νέτο. Κλείστο να. Λάμπρο, κλείστο να. Φωνάζαμε. Φυσικά. Φυσικά. Η πίεση που ασκούμε στον παράγοντα είναι αυτή. Και ο Λάμπρος τότε που ήθελε τον όχλο από κάτω και τις φωνές και ο οθόνη. Ναι, ναι! Σε μικρογραφία αυτό γίνεται με το Σόουζα. Σε μικρογραφία βέβαια, έτσι. Σε πολύ μικρή μικρογραφία. Εντάξει, τώρα γίνεται με το Σόουζα. Πες μου πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν τότε στο κατάλληλο timing το Νέτο, το Γκάλβο, το Χαβίτο, το Γκόκε και όποιον άλλο θέλεις εσύ, βάλε, τους πουλούσες. Τους πουλούσες, αυτό είναι το μεγάλο μειονέκτημα. Αλλά κάνοντάς τους ένα καλό συμβόλαιο που να αντέχεις, Αλέξη, και παίζοντας ένα χρόνο με αυτά τα συμβόλαια που λέγαμε. Το μεγάλο το μειονέκτημα του Άρη τότε ήταν αυτό, ότι δεν μπορούσε να πουλήσει. Μα δεν πουλήσαμε. Θα μπορούσε να πουλήσει. Γιατί. Και το Γιάχιτς. Και ξέρεις με ποια λογική το λέω, διότι είχες τη δεξαμενή να φέρεις άλλους στη θέση τους. Την είχες. Συμφωνώ. 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 Θα μπορούσες να αντλήσεις άλλους και εισάξεις και καλύτερους. Αυτό είναι το λάθος. Εάν τους πουλούσες τότε. Το βασικό λάθος που έγινε τότε. Έπρεπε να τους τυλίξεις όλους με φιόγκο και να τους δώσεις. Ναι, αλλά Χρήσανθε τότε και ιδίως από τα ραδιόφωνα που είχαμε εμείς τότε, το πρώτο πράγμα που φωνάζανε ήταν αυτό που λέγαμε πριν. Με αυτό σου λέω το λάθος. Μα γι' αυτό σου λέω για λάθος δικό μας. Δεν λέω ότι φταίει ο ΠΑΟΚ. Σε άλλα είναι αυτή. Το ειδικό, ένα από τα λάθη τα δικά μας τότε αυτό ήταν. Πέρα από όλα και τα υπόλοιπα. Δεν τα βάζω με τον προηγούμενο Αριανό, ίσα ίσα και εγώ τα ίδια. Θέλω απλώς έκανα λίγο το συνήγορο του διαβόλου. Φαντάσου τώρα να έπαιρες 500 από τον ένα, 1 εκατομμύριο από τον άλλο, 800 από τον άλλο. Δεν θα έχεις τα προβλήματα στην πορεία. Δεν θα τα έχεις. Και θα έφερνες 4 καινούριους και πάλι ένα προγραμματισμό τριετίας. Αυτό πρέπει αλλά να γίνει πρέπει τότε, αυτό να έχει τους κατάλληλους ανθρώπους να το κάνουν. Να έχουν στο μυαλό τους. Τους βρει ο Καρυπίδης. Ο Καρυπίδης αυτή τη ηγείται 3 χρόνια μόνος του και πρέπει να τον αναγνωρίσουμε, να βάλει ένα οργανόγραμμα, να κάνει ένα πλάνο τριετίας, τετραετίας με κατάλληλους ανθρώπους να ψάξει να τους βρει και εμείς εδώ είμαστε, όπως είπε ο προηγούμενος, 20.000, 8.000 διαρκείας. Μα ήδη ο Καρυπίδης είδε, όταν βλέπει με τον Πανεγιάλιο προχθές 10.000 κόσμο και με την Δόξα 15, σου λέει κάτσε. Για τέλη Μαΐου, τα εισιτήρια διαρκείας της επόμενης περίοδου που τελειώσει το πρωτάθλημα θα τεθούν σε κυκλοφορία στη διάθεση του κόσμου. Τέλη Μαΐου. Μακάρι, καλά, εμείς είμαστε ικανοί να πούμε ότι επειδή είχε 50 ή 60 φέτος, καλά, θα το ακριβίνεις. Στη Super League θα το ακριβίνεις. Φυσικά θα το ακριβίνεις. Γιατί τι περιμένεις, να είναι το ίδιο. Είναι δυνατόν. Εντάξει. Να είστε καλά, καλό κουράγιο. Εσύ και εσύ και εσύ. Και εσύ. Ωραίες κουβέντες είναι αυτές για παίχτες κτλ. Εντάξει. Ας ελπίσουμε από το Μάιο θα μας απασχολούν μόνο αυτά. Τίποτα άλλο. Κοίτα, δεδομένο είναι ότι θα έρθει διψήφιος αριθμός Χρυσάνθε, οπότε θα έχουμε να λέμε πολλά πραγματάκια. Φυσικά και εγώ αν είχα την επιλογή να φέρω
20 πεκταράδες χαβιτοκάλβους, θα έφερνα 20 χαβιτοκάλβους. Δεν γίνεται όμως έτσι, παιδιά. Δεν είναι, αυτό δεν είναι PlayStation να βγάλω 20 από το roster μου, να βάλω άλλους 20 και να παίζουν κανονικά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Φέρεσε 7, 8, 9, 10 πρωτοκλασσάτους καλούς. Βάλε και 3-4 από δίπλα. Κράτα και τα παιδιά τα 10-12 που αξίζουν να βρίσκονται στην ομάδα, έστω σαν αναπληρωματική ή μπορεί και κάποιος βασική. Δεν το κρίνω εγώ αυτό. Ο προπονητής το κρίνει. Και σιγά σιγά την πρώτη χρονιά και σιγά σιγά την επόμενη χρονιά. Θα φύγουν άλλοι 5, θα έρθουν άλλοι 5 καλοί. Και κάθε πλατέλας που είπε ο προηγούμενος φίλος, με ένα πιο ανταγωνιστικό ρόστερ, θα πάει να προσπαθήσει και ο ίδιος περισσότερο. Τώρα την έχει καπαρωμένη τη θέση του. Και ο κάθε Αβραάμ Παπαδόπουλος αλλιώς έπαιζε με έναν παίκτη συμπαίκτη δίπλα του, αλλιώς έπαιξε με τον Ρονάλντο Γκιάρο. Λοιπόν, κλείσε τώρα να πάρω τον Αβραάμ και διαφορά ώρα να κλείσω την επιστροφή του στην ομάδα. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κιώση που ήταν μαζί μας. Ακολουθεί ο Γιώργος Ματζούκης για την επόμενη ώρα. Στο Βόλο είμαστε πλέον 2-0 στο 2-0 προηγείται ο Ολυμπιακός, είναι το τρίτο σετ, προηγείται και στο τρίτο σετ. Εδώ μου στέλνει ένα φίλος για τον Ολυμπιακό και κλείνω με αυτό, ότι, κάτω σου πω και το όνομα, μισό λεπτουδάκι μόνο, εδώ στο Βόλο. Τι, πόσα παίρνει αυτή που είπες? Η Χίπε, Χίπε που κάνει το σερβίς, ναι. Η Χίπε, προφανώς το 15 που έλεγα, η Ξανθιά, αυτή είναι η Χίπε. Όχι, δεν αυτή, την άλλη. Ναι, όχι, η Χίπε, πάντως. Ο μισθός της, λέει, της Χίπε είναι 3 φορές ο μισθός όλου του Άρη. Η μισθή των κοριτσιών όλου του Άρη, ναι, ναι. Παίρνει τα τριπλάσια μόνο, ναι. Αυτή. Άρα μείβετε με ψίχουλα η Χίπε. Ευχαριστώ. Αλήθεια είναι, κύριε Ματζιώκη, που ξέρετε από πολύ. Το βλέπουμε, παίζει live, ρε φίλε. Στο αφήσουμε εδώ να δεις. Τελικό, θες να δεις. Τελειώνει, να δεις τα κοριτσιά. Λοιπόν, αυτά. Καλά, αύριο μεταδίδεις, ρε φίλε. Μας έφαγε στην εκπομπή αύριο. Εγώ, ναι, εγώ δεν ασχολούμαι. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Να πούμε την εκπομπή. Άρισε. Να μην ενημερώσουμε για το αποτέλεσμα. Ιδρυσοφάρισε ο Άρης 10-10. 10-10 ο Άρης. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Τα λέμε όχι για αύριο. Για όλη τη βολεϊκή εκπομπή ακολουθεί εδώ. Αύριο δεν θα είμαστε εδώ να ενημερώσουμε τον κόσμο, γιατί υπάρχει ζωντανή μετάδοση. Εγώ θα είμαι το πρωί. Θα τα πω το πρωί όλα. Εγώ δεν θα είμαι. Άμα σας λείψω, τη Δευτέρα με το καλό. Έτσι. Να είστε καλά. Yeah.